Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλημέρα στους φίλους του Μετρόπολης, καλημέρα στο Γιάννη Χιλιτίδη, καλημέρα στο γιατρό τον Ηρακλειδέα, τον κτηνίατρο που βλέπει μπάσκετ. Το αλλάζω, γιατρέ. Έτσι δεν χρειάζεται. Το αλλάζω, δεν με χρειάζεται να δούμε μπάσκετ. Αυτή τη στιγμή τον μπάσκετ. Όχι. Την τιμητική του, μια και. Ναι. Είμαστε σε δικασία αγρανάπαυση ποδοσφαιρικά. Πώς το. Ναι. Αγρανάπαυση, ψάχνουμε την ΚΕΔ. Δεν τη βρίσκουμε, τη βρίσκουμε. Ναι. Υπάρχει μια διφορούμενη έτσι, ατμόσφαιρα. Δεν τρελαινόμαστε για τρέλα. Αν θα γίνει, δεν θα γίνει πρωτάθλημα. Βέβαια με τα μάτς που έχει στην Ευρώπη. Αυτό το Σαββατοκύριακο έχει ματσάρε στην Ευρώπη. Ξεκινάμε 2.30 ώρα το μεσημέρι του Σαββάτου. Manchester Arsenal. Manchester Arsenal. Πού θα το δούμε, στο προπό. Όπου θέλει. Πάμε στον πρωτόκολλο το προπό. Μετά. Dortmund Bayern. Dortmund Bayern, τι ώρα είναι αυτό. 7.30. Και κλείνει το Σάββατό μας. Ναι. Με το μεγάλο μάτς στο Derby Madrileno. Ναι. Ατλέτικο Ρεάλ. Ναι. Ο Σιμεώνε περιμένει ναι. σε μια ρεπετησιόν του τελικού του Champions League. Ναι. Την ομάδα του Ζιντάν. Δεφορμέ ο Ρονάλντο. Ναι. Νομίζω ο πιο πολύς ποδοσφαιρός όμως είναι με την Ατλέτικο. Όλοι είμαστε με την Ατλέτικο. Με τους Ρουφιάνους δεν θέλουμε να είμαστε. Εντάξει. Με τους δεξιούς, να πούμε, τους φιλοβασιλικούς, να πούμε. Και Ατλέτικο δεν έχει καλό παρελθόν. Έχουμε και Τσίπρα αριστερή κυβέρνηση. Δεν μπορούμε να είμαστε με τους Φράγκους και τους Μάγκους. Εντάξει. Ναι, έτσι δεν είναι. Να, για να λέμε την αλήθεια, και Ατλέτικο έχει δεξιές καταβολές. Για όσους γνωρίζουν. Ναι, αλλά όχι τόσο. Ίσως και περισσότερο. Γιατί το λες αυτό. Όποιος ψάχνει καλά την Ισπανία και ξέρει τους Κολτσονέρος. Ο Κολτσονέρος τι. Είναι το παρατσούκι της Ατλέτικο. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά ο άλλος βασιλιάς. Εντάξει. Ναι. Ο βασιλιάς τι θα πει, ο βασιλιάς τεμπέλης. Ο βασιλιάς είναι τεμπέλης. Α πούμε ο δικός μας ο βασιλιάς. Εντάξει. Τεμπέλης. Σίγουρα ήταν η ομάδα του συστήματος η Ρεάλ. Άντε, μπράβο. Η πλέον ευνοούμενη. Αυτό. Αυτό. Η ιστορία του Φράγκο. Ναι. Έτσι. Οπότε έχει συνυφαστεί γιατί και οι τίτλοι της κατά κύριο λόγο κατακτήθηκαν σε εκείνη την περίοδο. Ναι. Εκεί, ας πούμε, γιγαντώθηκε ο μύθος της Ρεάλ σαν ομάδα. Ναι. Ευνοήθηκε πάρα πολύ από κάθε. Πάντως, εμείς από την ακροδεξιά στην πόλη μας, εκείνη τα χρόνια πήραμε. Δύο κύπελα. Δύο κύπελα, ένα το 70, ένα το 72. Δώσαμε ένα πρωτάθλημα το 73 και πήραμε ένα κύπελο το 74. Άρα τρεις τίτλοι. Τρεις τίτλοι είναι. Πριν την παλινόρθωση της Δημοκρατίας έγινε. Για δεν αρθώσει η Δημοκρατία. Μέχρι να φύγει η Χούντα, ξέρω εγώ και τα κατάλοιπά της, πάρει και το πρωτάθλημα το 76. Πάρ και τον Κούδα πίσω το 68. Ε? Και εκεί πολλά ρεκλή στο 70. Πάρε λεφτά, Άρη. Ήταν μια καλή δεκαετία. Την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Πάρε Ζλατάνο Πάοκ στους ημιτελικούς. Πάρε, Άρη, ομαδάρα το 70. Πάρε, Γούναρη, Ιωσήφιδη, Τερζανίδη, Παρίδη, ομάδα επί Χούντας ο Πάοκ. Πάρε Σιρόπουλους και Αλεξιάδηδες, Άρη. Πώς θα γίνει για. Πάρε και καλές διαιτησίες. Δεν πάρε στο Χαριλάου να έρθει ο Ολυμπιακός. Το επιχούντας και να έχει διαιτησία. Με τίποτα. Ούτε μες στην Τούμπα να έρθει, ξέρω εγώ, ο Παναθηναϊκός να έχει διαιτησία. Κάτω, εντάξει, τις κάνανε τις μαγκές τους. Είχαμε και ομαδάρες και τα λοιπά. Και τα λεφτά ήταν καλά και οι παίκτες δεν αφήνανε τότε επί επταετίας να φύγουν να πάνε στην Αθήνα. Άντε για πάνε από την Παπτο Πάοκ στον Ολυμπιακό ή από τον Άρη στον Παναθηναϊκό. Ο πατέρας την έχει ζήσει την εποχή. Μπαλάρα πέσανε. Θα σου έχει πει πάρα πολλά. Βέβαια. Εκείνη την περίοδο, το τι παρασκήνιο υπήρχε. Τι με έχει πει. Εντάξει, υπάρχουν πάρα πολλές ομάδες οι οποίες. Παρακρατική μέσα στο πούλμα του Άρη να πάνε στην Ουίπεστ τρεις μέρες ταξίδι. Και κάνανε και μπαμ. Και κάνανε και μπαμ. Ήτανε κάνα δύο αριστεροί στον Άρη παίκτες τότε, ο Μιχαηλίδης και κάνα δύο ακόμα. Και τα λοιπά. Και ο Καντήρας πρέπει να ήταν ψιλοκουμούνα, πρέπει να ήταν. Κατάλαβες. Εποχές μαύρες. Μαύρες εποχές. Μαύρες, όντως. Μαύρες εποχές. Εκεί που πάρει το πούλμαν τρεις μέρες ταξίδι, ο μεγάλος Άρης, να πούμε, στην Ουίπες να φάει τα 9. Τελικά το σκορ ήταν 9 ή 17. 9, δεν μπορεί να είναι άλλο το σκορ. Ο πατέρας σου έχει πει για το μάτς αυτό. 9 έφαγε, τι να πει, ψέματα να πει. Εντάξει. Τι λέει, δηλαδή θα γράψει το UEFA ψεύτικο μάτς, τι φιλικό είναι, δεν μπορεί να γράψει. Τι άλλοι θα γράφανε ψεύτικο. Επίσημος αγώνας. Επίσημος αγώνας. Στη Ρεβάνς κέρδισε ο Άρης. Εδώ έπαιξε πρώτα, στην Τούμπα, 1-2 έχασε. Έχει παίξει και άλλη ομάδα νομίζω. Ποιο? Και έχει δεχτεί 9 γκολ. Ο Ηρακλής στην αρχή από μια. Βοηβοντίνα. Βοηβοντίνα, ναι. Ιουγκοσλάβικη. Παίζανε αυτοί, ξέρει τι, πήγανε να παίξουν στην Ουίπες, θα ρίξει και παίζανε με τον Αγροτικό Αστέρα. Ανοιχτά θα ανατρέψουν το 1-2. Οι στρατηγικές. Ποια στρατηγική, αυτή το 68. Το 68 οι στρατηγικές των ομάδων τότε ήταν ασύλληπτες. Δηλαδή. Εραστέχνες όμως ποδοσφαιριστές. Όχι κανονικοί αθλητές. Τι αθλητές. Τις προγονείς την εβδομάδα. Μουζοποδαμόνες ήταν όλοι οι περισσότεροι. Τι ποδοσφαιριστές. Κάνανε δύο πακέτα καρέλια και δύο άσο φίλτρο. Εκείνα τα τσιγάρα τότε δεν είχε αυτές τις μάρκες δεκαετία του 60.
Είχε το, άσο άφιλτρο. Ο πατέρας σου κάπνισε. Όχι. Ήταν συνεπής δηλαδή. Ούτε κάπνισε ούτε έπινε, γι' αυτό πέθανε και νέος. Σχετικά νέος. Υπόδειγμα. Ναι, πάντα. Δεν έκανε check-up όμως. Ποτέ δεν πήγε κάνει check-up. Ναι, ανοησία. Καλύτερα να πίνεις και να καπνίζεις και να κάνεις check-up παρά αυτό το. Εδώ βλέπω να φοράς φόρμα παλαιά από όλων κρύας. Παλαιά από όλων κρύας βρίσεις. Και είναι δύο παρακρατικοί. Τους λέω πατέρα μου, δηλαδή, εσείς λέει τι. Λέει, μην φύγει κανένας από εσάς, λέει και. Αυτομολύσει. Ναι. Απίστευτο. Και τους, και το 68, ε. Και το ρωτάει ο πατέρας μου το χουντικό. Λέει, γιατί λέει. Άμα φύγουν, λέει. Πού να περάσουν, λέει καλύτερα. Λέει, γιατί εδώ λέει, περνάμε καλά εμείς. Ναι, αλλά εσείς περνάτε καλά. Άλλοι, άλλοι είναι στη Γιάρο. Πώς θα γίνει, λέει. Ναι. Και ήταν τρομοκρατημένοι. Και μην την φύγει κανένας και με φύγει, ας πούμε, μετανάστης. Θα ήταν χτύπημα. Ναι. Να φύγει από το ένα καθεστώς και να πάει στο άλλο. Ναι, ναι. Να πάει στο άλλο καθεστώς. Το αθλητισμός είχε ναι. Πολύ έτσι μεγαλύτερες πολιτικές προεκτάσεις. Είχε. Όλα τα γεγονότα. Ο Λόραντ δεν είχε φύγει από την Ουγγαρία και μεταπήδησε στη Δύση, να πούμε, τότε που οι Ρώσοι. Πόσα έχουν γίνει. Πάρει, τότε. Και γίνονταν εκεί τα χρόνια, να πούμε. Τώρα ό,τι θες κάνεις. Ούτε με διαβατήριο. Με την Κομανέτσι. Ναι. Με τον Παρίσνικο ψάχορευτή. Την κουτούπονε ο. Έχουν γίνει πάρα πολλά. Ε. Θες για τρία καφέ. Ε, όχι τέτοια ώρα. Εγώ το πήρα. Νεράκι. Ναι. Θέλεις. Ορίστε. Την παντρεύτηκε. Ναι, ναι. Την παντρεύτηκε ο γιος του Τσαουσίλα. Τσαουσέσκου, πώς το λέγα. Τσαουσέσκου. Την παντρεύτηκε. Ήταν ωραία κοπέλα. Η Κομανέτσι. Βέβαια. Ο Κομανέτσι ήταν ωραία έχει κοπέλα. Έχει αφήσει εποχή για τα δεκάρια. Ήταν δηλαδή για γυναίκα αθλήτρια. Συνήθως οι γυναίκες οι αθλήτριες και οι πρωταθλήτριες. Ναι, κοντούλα ήταν. Εντάξει. Ναι. Κοντούλα και βουγιουκλάκι ήταν, αλλά την κουνέλα. Ναι, πώς, γιατί. Κοντούλα, τι σημασία έχει. Πάντως, ναι. Η αλήθεια είναι ότι εκείνη η εποχή. Θέλω να πω ότι οι γυναίκες που κάνανε πρωταθλητισμό και αθλητισμό έτσι πολύ, τώρα τα τελευταία βγάζουν θηλυκότητα μεγάλη. Προχθές δηλαδή, πριν 20 χρόνια, αν έβλεπες, ας πούμε, 30-40 χρόνια, ας πούμε, τις γυναίκες πώς ήταν, ας πούμε, οι αθλήτριες, έλεγες, άμα βγω ραντεβού μαζί με αυτήν. Μπορεί να με βρει μπρούμητα, ας πούμε, μπορεί να μου κάνει καμία δίκη. Μου κάνει καμία. Φερμάρι, κανένα. Ναι. Έβλεπα μια ελληνική ναι. Ταινία που θεωρούσα ότι είναι σαχλή σαν περιεχόμενο. Σαχλή, ποια ταινία. Το κοροϊδάκι της πριγκιπέσας. Το 72. Και κάποια στιγμή. Ναι. Ακούς τον αμίμητο και για μένα θεϊκό ηθοποιό. Σταύρο Παράδα, ναι. Αριστερός. Να του κάνει παρατήρηση η αδερφή του για τα μακριά μαλλιά. Η αδερφή του. Και λέει το αμίμητο. Ναι. Λέει αυτό το λένε λέει φαλακρή. Ναι. Δεν μπορούν. Απ' τη ζούλια του. Ήταν για τον Πατακό, μπηχτή. Ναι. Και είχε και άλλες μπηχτές μέσα το έργο για την κυβέρνηση της δικτατορίας τότε. Για πες, αυτό για τον Πατακό ήταν το ένα. Το άλλο ποιο ήταν. Έρχεται κάποια στιγμή ο Γιαννάκης. Ποιος είναι ο Γιαννάκης. Με τα σουβλάκια. Ο αγαπητικός της Ιωαννίδου, ο αραβωνιαστικός Ιωαννίδου. Ο κόκκινος. Ο κόκκινος. Πατακάνο, λέει όλα σουβλάκια. Ο Γιαννάκης. Έχει λέει πίκα. Σουβλάκια. Το Γιαννάκη. Και του λέει πού να σε βάλουν δουλέψεις, λες, στο Υπουργείο Οικονομικό κατευθείαν. Ναι. Και εκεί δεν είσαι λέει ειδικός, λέει και αυτοί λένε ότι είναι, αλλά μάλλον λέει, δεν τα καταφέρνουν. Ναι. Ήτανε μπηχτή, μεγάλη. Καλά, δεν έπρεπε να έχει μπηχτές δηλαδή. Δηλαδή σάτυρα και τέτοια, ναι. Το όμορφο τελικού κινηματογράφου είναι για εμάς που δεν γνωρίζουμε την ιστορία της εποχής, δεν την έχουμε ζήσει. Μέσα από κάποιες ατάκες καταλαβαίνεις πράγματα και καταστάσεις. Παράδειγμα, χάρη θυμάστε την ταινία 30-40-50. Ναι, το 72 πάλι και αυτό. Να ρίξω λέει κάτω το χαλβά. Καφενείο! Ρε καφενείο! Άκου. Πού είσαι ρε καφενείο! Σιγά ρε φίλε. Πού βαράς έτσι εσύ ρε. Στο γάμο του Καραγκιόζη βαράς έτσι. Καταρχήν εσύ ποιος είσαι, πρώτη φορά σε βλέπω από τη γειτονιά μας. Μια πορτοκαλάδα στα γρήγορα γιατί περιμένουμε γυναίκα. Αμπά. Άντρας περιμένων γυναίκα αυτή δεν έρχεται, Σταύρος. Γιατί Σταύρος. Γιατί με δική μου παρόλα της ενδιαφέρει. Α, λόγια μεγάλων ανδρών που λένε. Περίπω. Γυναίκα αργών χάνει το Στεφάνι, Γιάννης. Μπα πουλάκι μου το πας και για Στεφάνι εσύ. Όχι μα αδερφάκι μου για την πρίκα. Mm. Ένα μουρλό εκεί πέρα που θέλει σώνει και καλά να περάσει τη θηλιά. Mm. Έτσι είσαι της λέω. Πρίκα υπάρχει. Ναι μου λέει. Φέρε την να την κάνουμε ψηλά να φάμε σουβλάκια. Τον κόκκινο. Μου μία πρίκα σουβλάκια θα πλαντάξει τα μπερό σου εσένα, ναι. Να μου ζήσεις ρε, καλά τις κάνεις. Με το ζόρι κυρία γάμο, τι μου λες τώρα. Μου φαίνεται ότι κάπου εδώ γειτονοπούλα είναι. Γειτονοπούλα, το έχει η γειτονιά μας. Έτσι και σε βάλουν στο μάτι δεν γλιτώνεις, τα ίδια τραβάω με τα αδερφάκι μου εγώ. Η δουλειά μου όμως κρατιέται καλά. Έχει κάτι αδέρφια που την πρυχίζουνε. Α, τα κορόιδα. Φαίνεται θέλουν να την ξεφορτωθούν. Πολύ καλά να πάθουνε τότε. Τώρα εδώ που τα λέμε και να μην με θέλουν τα αδέρφια της, εγώ καλοπέρασα. Το φάγα όλο το χαρτζιλίκι της. Με πιάνεις. Ναι ρε. Άμεν. Εντάξει.
Έφαγες καλά. Γεια σου ρε μαγκά, να μου ζήσεις. Έτσι θέλουν οι γυναίκες, ρε. Δεν θέλουν σεβασμό και εκτίμηση, γιατί δεν το καταλαβαίνουν. Αλλά και τα αδέρφια της όμως. Μεγάλη κόπανη μου, ρε παιδάκι μου. Να αφήσω εγώ την αδερφή μου να τσιλιπουρδάει από εδώ και από εκεί και ύστερα να μου τον κουβαλήσει εδώ πέρα να του πληρώσω και τον κόπο του από πάνω. Δεν σφάξαμε, αλλά βρίσκουνε. Βρίσκουνε και τα κάνουνε, κατάλαβες. Εγώ μια φορά θα τους το πω. Θέλετε να φορτωθώ την αδερφή σας? Ρίχτε τα. Αυτός είσαι, τέρμα, δεν έχεις κανένα. Αλέξανδρο, που είσαι! Φέρε μια πόρτα καλά. Α, ο Γεννάκης. Άντε μόνο, αδερφούλα μου, πώς μέσησες έτσι μια ώρα? Βουγκάει παράβαση. Νομίζω ότι... Έφαγες καλά εσύ? Φίνα. Να δω πώς θα χωνέψεις το. Ποια είναι αυτή? Αυτή που έφαγα καλά. Αχ, θα σε φάει το χώμα εσένα. Φέρτε δικηγόρους να με γνωρίσουν από τα ισόβια τώρα. Έλα εδώ. Πού το βρήκες εσύ αυτό το μπουμπούκι, μπορείς να μου πεις? Είναι αυτός που με αγαπάει. Κι αυτό είναι, μωρή, βρήκες να αγαπήσεις? Γιατί κάνεις, Σταύρο, μια χαρά παιδί είναι ο Γιαννάκης. Καλά και χαράμι, γι' αυτόν τα ετοιμάσαμε για να μας τα φάει σουβλάκια, σουβλάκια είχε. Άτα τα χέρια του μισθή μου. Τα μισθή σου, ρε, για σένα τα είναι ετοιμάσαμε. Καλή ταινία ήταν, γιατί? Κοίταξε, εντάξει, έχει μέσα... Αποτυπώνει πως σκεφόταν μια ολόκληρη κοινωνία. Τη δεκαετία του 70. Ο γάμος θεωρούταν καταξίωση, πρίκα. Ναι. Όλα αυτά. Ο γαμπρός να είναι στο δημόσιο. Στο δημόσιο. Γιλτίδη, στο δημόσιο. Τι ήταν αυτό το πράγμα, ρε? Σίγουρα πράγματα. Σίγουρα. Ρε, ρε, για κοίτα ακόμη τα μπουκώνα μισολουκού μας, ρε. Και στερα τρέχατε να βρείτε μανταρίστρες να σας μανταρούν τα δίχτυα. Ο Μάκας με το τρίκυκλο. Ναι. Μεγάλος Σταύρος Παράβας και νομίζω είναι από τους αριστερούς που λόγω της ημέρας πρέπει να του κάνουμε αφιέρωμα. Καταρχήν σας σήμερα και ο Ριγόπουλος μεγάλος ο οποίος. Σας σήμερα πριν από 10 χρόνια. Για Ριγόπουλο. Αλλά. Μυθικός το δωράκι. Όλες τις κουμούνες της έχει εδώ. Όλες τις κουμούνες αφιέρωμα της έχει. Ναι, ναι, βέβαια. Ποια μέρα είναι? Σα σήμερα πέθανε ο Πούσκας πριν 10 χρόνια. Έφυγε ο Πούσκας από τη ζωή. Ο μεγάλος Μαγιάρος. Βέβαια. Η μέρα τι είναι σήμερα? Α, 17 Νοεμβρίου σήμερα. Ξημερώνει 17 Νοεμβρίου. Και τι σημαίνει αυτό για μας? Οι μισοί λένε. Είναι πιο αμφιλεγόμενοι. Επανάσταση, οι άλλοι μισοί λένε. Είναι αμφιλεγόμενοι. Πιο αμφιλεγόμενη επέτειος στη σύγχρονη ελληνική ιστορία. Ναι. Ναι. Κάποιοι την αποδέχονται, κάποιοι όχι. Ο καθένας την ερμηνεύει όπως θέλει. Εσύ πώς την ερμηνεύεις? Κοίταξε, για μένα ίσως να είναι και η μεγαλύτερη επέτειος της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Σηματοδοτεί αυτό που λέμε, το να πρέπει να αγωνίσεις για την ελευθερία και τα δανεικά της δημοκρατίας. Ναι. Ναι. Για λέγει. Με ανιδιοτέλεια όμως. Ναι. Χωρίς όμως να έχεις σκοπό το κέρδος. Όχι, ναι. Όχι. Όχι. Ναι. Ναι, για λέγε, ρε. Ναι, δεν το συζητάμε ότι υπάρχουν κάποιοι οποίοι σε ύστερες χρόνους από την εξέλιξη του Πολυτεχνείου εξαργύρωσαν αυτή τη συμμετοχή τους με πολιτική ανέλυξη, με αξιώματα. Άλλο αυτό δεν το συζητάμε. Θα ωφεληθεί και όλοι. Σκέτο τον νομίζω ότι. Τι έβαλε? Έβαλε μέλι λίγο, έβαλε. Επειδή είναι ζωή περισσότερο. Ναι, για πες, είναι ζωή. Από τους ανθρώπους που συμμετείχαν εκείνη την εποχή, θα ήταν καλό να δώσουμε σήμερα χρόνο και χώρο σε ανθρώπους εκείνης της ηλικίας να μας αποτυπώσουν την εποχή, πώς τη θυμούνται. Δηλαδή είναι πολύ καλύτερο από το να μιλήσουμε εμείς. Πόσο χρόνο είναι αυτή τώρα, δηλαδή? 60 και όλοι. Πείτε στη χοληστερίνη θέλει. Δεν μας ενδιαφέρει. Ναι. Ναι. Για πες. Είναι τα νιάτα τους. Ναι. Και πάντα όταν θυμάστε τις εποχές που είσαι νέος, είναι όμορφες εποχές για όλους μας. Όσο δύσκολες και να ήταν. Η πιο υπουλή γενιά είναι αυτή. Δεν μπορούμε να τσουβαλιάσουμε μια ολόκληρη γενιά. Κονόμησε και χάρηκε. Δεν πέρασε άσχημα. Πέρασε πολύ καλά. Πέρασε πολύ καλά, εντάξει, αλλά όχι. Ναι. Δεν ξέρω, τα δάχτυλα είναι ίδια, εγώ για τη γενιά μιλάω. Κονόμησε χοντρά. Έχει ποινικοποιηθεί και έχει πάρει αυτό που λέμε το στίγμα. Η γενιά του Πολυτεχνείου συγκεκριμένη. Ναι. Η γενιά των 60 δηλαδή των τωρινών. Ναι. Οι οποίοι μόλις έχουν τελειώσει την καριέρα του, τελειώνουν την καριέρα του, οι οποίοι πέρασαν πραγματικά πολύ καλά χρόνια, δεκαετία 80 και 90. Τα επόμενα 100 χρόνια δεν θα περάσουν. Αποθεώθηκε ο συνδικαλισμός, βέβαια. Ναι. Το συνδικαλιστή ήταν πολύ σοβαρό προσόν. Βέβαια, ήταν ωραίο επάγγελμα. Το καλύτερο από όλα. Μετά, μα ήσουν ένα οργανωμένο. Συνδικαλιστής δηλαδή. Συνδικαλιστής, ναι. Όπως συνδικαλισμός, ναι. Και χαρά. Α, θεωρείς μεγάλη γιορτή, έτσι. Ναι. Σαφέστατα, ναι. Και θα πρέπει ο κόσμος από μόνος του
να συμμετέχει αθρώα και να δώσει μια ειρηνική διάσταση. Δηλαδή να μην αμαυρωθεί. Θα μαύρω να πέσει ξύλο. Εντάξει, προ τη νύχτα γίνονται αυτά τα πράγματα. Και φάπε θα πέσουν. Εντάξει, ναι. Κακό ή καλό. Τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε αυτά. Ναι. Είναι πλέον καθιερωμένα. Χωρίς αυτά δεν ζούμε. Δηλαδή περιμένει και ο κόσμος στείνεται στις τηλεοράσεις του πολλές φορές το βράδυ της 17ης Νοεμβρίου για να δει τα επεισόδια. Γιατί του αρέσει η βία. Μας αρέσει η βία. Αυτό είναι μια αλήθεια. Το σεξ, η βία, τα θρίλερ. Ναι. Βέβαια νομίζω ότι. Κάποιε επιστημονικέ φαντασίε. Είναι από τις πιο light. Ποιες light. Έτσι. Τι. Από τις πιο light εορτάσμους δεν θα έχει αυτά που λέμε τα μεθεόρτια. Δεν εντάξει, μωρέ, εντάξει, καλά, κοίταξε, εγώ βλέπω ότι η Ελλάδα μας πάει πολύ καλά. Ο Πρωθυπουργός μας είναι τεφαρίκι. Ναι, εντάξει, εντάξει, μετά και την πλέον ναι. επικοινωνιακή νίκη με την επίσκεψη Ομπάμα. Ναι, για πες πώς το λαμβάνεις. Ο κόσμος το εξέλαβε πολύ θετικά. Μπράβο, ναι. Ότι ναι. τιμά ναι. ο απερχόμενος Αμερικανός πρόεδρος ήταν από τις καλύτερες παρουσίες στο Λευκό Οίκο ναι. διαχρονικά. Mm. Το εκμεταλλεύτηκε ο Τσίπρας, ναι. Βελτίωσε πολύ τη δημόσια εικόνα του. Ναι, ο Τσίπρας. Είναι αλήθεια. Ναι. Πήρε πόντους δηλαδή. Σαφέστατα. Ναι. Οπότε λες ότι τον ωφέλησε, ας πούμε, η επίσκεψη Ομπάμα. Εννοείται. Εννοείται. Ναι. Γενικά είναι ωφελημένος, δεν έχει θέματα. Ο κόσμος ναι. με χαρά. Τώρα, άμα γίνουν εκλογές, ποιος θα βγει. Τώρα δεν το συζητάμε. Ο νομίζω Τσίπρας. Ότι έχει τεράστιο προβάδισμα. Αν ναι. ξέρετε με αυτό που λένε οι δημοσκοπήσεις. Α, δεν τις πιστεύουμε. Ούτε εγώ γιατί. Εδώ λέγανε θα βγει η Χίλαρη και ναι, έκανε μια γαψιά ο άλλος. Εντάξει, ο Ξανθομάλης από μένα. Εκμεταλλεύτηκε και το πολιτικό σύστημα των ΗΠΑ με τους εκλέκτορες. Εντάξει. Δηλαδή ότι κερδίζεις, άμα κερδίζεις πολιτείες, παίρνεις και αντίστοιχους εκλέκτορες. Ναι, εντάξει. Άρχισε πήρε λιγότερους ψήφους. Σαν τις ΕΠΟ, τις εκλογές ήταν. Καλά, εντάξει. Ναι, γίνονται αυτά. Ναι. Λοιπόν. Επειδή δεν πήρα τα γυαλιά μου, διαβάζεις ή τα μηνύματα, δεν σε πειράζει. Δεν σε ενοχλεί αυτό. Θα το διαβάσω εγώ. Θα το διαβάζεις, δεν έχεις ένα πρόβλημα κτλ. Οπότε ξεκινάμε. Δεν μας νοιάζει αν θα γίνει πρωτάθλημα, χαιστήκαμε. Έχουμε Αθλέτικο, έχουμε Ρεάλ, έχουμε Ντόρτμουντ, έχουμε Μπάγκερν, έχουμε την Ίντερ με την. Με τη Μίλαν την Κυριακή. Τι άλλη ματσάρα έχουμε. Έχουμε τη Μάντσεστερ με την Άρσεναλ. Δεν πάει να μην γίνει το πρωτάθλημα, τι μας νοιάζει. Δεν μας απασχολεί καθόλου. Δεν τι να μας απασχολήσει. Σιγά. Το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο είναι στα καλύτερά του. Ναι, αυτή τη στιγμή έχει ένα θαυμάσιο. Έχουμε αγωνιστικές και το Champions League. Μεσοβδόμαδα θα έχουμε την Παρή με την Άρσεναλ, θα κρυθεί η πρωτιά. Σεβίλη Γιουβέντους. Τέτοια παιχνίδια τα οποία. Άρα έχουμε ένα καλό Σαββατοκύριακο της Ευρώπης. Έχουμε και το Champions League την επόμενη εβδομάδα. Οπότε χορταίνουμε και δεν έχουμε να χάσουμε. Έχουμε τι αντιαισθητικές εθνικές. Ναι, κρύα πράγματα. Κρύα όταν βλέπεις τώρα παίχτες οι οποίοι δεν έχουν υπηρετήσει ποτέ αυτές τις θέσεις. Να παίζει στην εθνική Ελλάδος. Ναι. Να βλέπεις παίχτες χωρίς ρυθμό. Ναι, μανιάτιδες. Μανιάτιδες τώρα, σάμαροι. Σαμαρίδες, ναι. Απίστευτα, τραγικά πράγματα. Ναι, είναι τραγικά. Σωστό. Δηλαδή, εντάξει, το να μην παίζει ο Σιώπης σε βασικό σε αυτή την εθνική είναι κρίμα και άδικο. Είναι κλίκα. Είναι κλίκα. Είναι αδικία. Είναι χαρτάκι. Είναι μανατζεριλίκι. Θέλω να σου πω την αλήθεια, μου λείπει η Β' Εθνική πάρα πολύ. Ναι, σου λείπει. Πήγες είδες, Άρης, γενιακός. Έχω στην αγροτικό διαρκείας. Ναι. Είναι μια κατηγορία που με συγκινεί ιδιαίτερα. Έχω ένα φίλο πυγμάχο, ο οποίος είναι φύλαξη security στον αγροτικό αστέρα. Και πάμε, έλα που μου λέει και τα λοιπά. Δεν με τραβάει ο αγροτικός αστέρας για να πάω τον δω. Είναι μια πολύ όμορφη γειτονιά ο Εύωσμος, συνδυάζει πάρα πολλά πράγματα. Ο Εύωσμος είναι ολόκληρη πόλη, ρε. Τι γειτονιά. Εντάξει, η γειτονιά και γύρω από το γήπεδο, η πλατεία, τα μαγαζιά. Πόσο κόσμο έχει ο Εύωσμος, είναι ολόκληρη πόλη. Πάνω από 100.000. Θα μπορούσε να έχει ομάδα Α' Εθνική. 100.000 κόσμο. Δεν έχει εγκαταστάσεις. Είναι πόλη, η πόλη του Εύωσμου είναι. Πώς? Δεν έχει παιδικές εγκαταστάσεις. Το Κοντικάκης είναι παλαιό γήπεδο. Ελπίζω τώρα με την ανάπτυξη του Εύωσμου και πάνω από τον περιφερειακό σιγά σιγά να γίνει και προπονητικό κέντρο, να γίνει ένα καινούριο γήπεδο. Η ομάδα αυτή έχει πολλές προοπτικές. Αρκεί ο κόσμος Δυτικής Θεσσαλονίκης που αγαπάει το ποδόσφαιρο να έρθει να παρακολουθήσει. Ναι. Λέγε, διάβασε μηνύματα, να μην τα διαβάσουμε όλα μαζί. Από κάτω πώς θα. Ο ανεπάγγελτος τρακαδόρος από τους απέραντι σε λούζι με μπινελί και αψάξτο. Δεν ξέρω ποιον εννοεί. Εγώ να λουστώ. Τρακαδόρος. Ναι. Υπάρχουν πολλοί τρακαδόροι, τώρα που να ξέρω εγώ ποιος από όλους με λούζι να πούμε. Εδώ ένας μου λέει ραπ πώς θα γίνει ένα σπάρικ με το γιατρό. Ναι. Θα το διαβάσω. Ναι, άλλο. Με τη γυναικεία φωνή θέλω να τον πρίξω. Ναι. Τα μούτρα. Ναι, εσένα. Ναι. Ναι. Ο Ντέκο 4. Ο Ντέκο 4, τι είναι ναι, αυτός. Το Πολυτεχνείο ζει. Ο Ντέκο ήταν παλιός παίκτης στην Μπόρδο και στην Μπαρτσελώνα. Θέλει να σε δει. Εντάξει, ναι. Δικαίωμά του. Ναι.
Έχει καλή ψυχή ο άνθρωπος, τι να τον κάνουμε. Ναι. Το Πολυτεχνείο ζει. Ναι. Και καλή Γλυφάδα και Κηφισιά. Ναι. Τρολάρει ο φίλος 321. Καλά ναι. κάνει, δικαίωμά του και θέλει πολύ... να σου πει δηλαδή ότι το Πολυτεχνείο ήταν απάτη. Αυτό δεν λέει. Καλησπέρα, Κωστή. Ναι. Μια πρόταση φέρνω όσο είναι δυνατόν το γιατρό μόνο του, χωρίς άλλους καλεσμένους. Ναι. Την προηγούμενη Τετάρτη ο άλλος ο τύπος με τα κρύα τα αστιάκια του. Σου διέλυσε την εκπομπή, κατά τη γνώμη μου. Εντάξει, προσωπική άποψη νομίζω ότι ο Στέφανος είναι εξαιρετικός στην εκπομπή και το μεσημεριανό που έχει έρθει μαζί σου ήταν έτσι. Ήρθε έχει... άρον ο κόκκινος, φοβήθηκε μη φάει έχει την εκπομπή. Έχει τρομερή αίσθηση του χιούμορ. Ναι, ναι. Παρά το γεγονός ότι είναι σε δυναμικό άθλημα. Συνήθως αυτοί δεν έχουν. Τα νέα παιδιά έχουν χιούμορ. Ναι, αρκετά. Οι παλιοί, ας πούμε, οι βαργοί και οι σκυλομούριδες, οι χιμπατζίδες και τα λοιπά, οι τετραγωνοκέφαλοι, μηταράδες, αυταράδες και τα λοιπά, δεν είχαν ιδιαίτερο χιούμορ. Έτσι έχεις δίκιο, φίλε. Για 55 και ενώ μήνυμα στο 54-340, ο γιατρός γιορτάζει το Πολυτεχνείο, γιορτάζει τη μνήμη των πεσόντων, έτσι. Βεβαίως. Ναι. Κάποια παράταξη λέει ότι δεν υπάρχουν πεσόντες. Καλά, εντάξει, ναι. Ο καθένας προσπαθεί να δημιουργήσει εντυπώσεις και να προπαγανδίσει. Ναι. Εντάξει, νομίζω ότι οι νεκροί δεν ανήκουν κανέναν. Πρώτα απ' όλα ανήκουν στις οικογένειές τους. Ναι. Αυτοί οι άνθρωποι θρύνησαν. Ναι. Απόλυα και είναι πολύ σημαντικό αν το έχεις βιώσει με τόσο άδικο τρόπο να χάνεις ανθρώπους από κοντά σου. Έτσι. Οπότε νομίζω ότι πάνω απ' όλα οι οικογένειες των χαμένων αυτών ανθρώπων είναι αυτές που θρυνούν πρώτα απ' όλα. Ναι. Εντάξει, δηλαδή αν δεν γνωρίζεις έναν άνθρωπο και να τον χάσεις, ρε παιδί μου, δεν καταλαβαίνεις και πάρα πολλά. Δεν το νιώθεις, δεν το αισθάνεσαι. Δεν μου λες, οι νεκροί του Πολυτεχνείου, αν δεν υπήρχαν, η πολιτική κατάσταση στη χώρα πώς θα την έκρινες? Τι εννοείς, την τωρινή πολιτική κατάσταση? Όχι, εκείνη τότε. Νομίζω ότι και η ερώτηση επόμενη. Η Χούντα δεν θα είχε μακρά θητεία. Κάποια στιγμή θα κατέρε. Ναι. Τώρα το ότι βοήθησε να γίνει λίγο πιο γρήγορα, ναι. Αυτό είναι μια αλήθεια. Το ότι τότε είχε ξεσηκωθεί ο κόσμος εναντίον της κυβέρνησης, γιατί η κυβέρνηση ήταν. Κυβέρνηση ήταν. Ναι, με οχλαγωγίες, με φασαρίες κτλ. Σημαίνει ότι δεν περνούσε καλά ο κόσμος, φαντάζομαι, έτσι δεν είναι? Αυτό το ερμηνεύεις έτσι. Κοίταξε, είναι πολύ διαφορετικές εποχές για να μπορέσουμε να κάνουμε σύγκριση με το τώρα. Σήμερα ας πούμε, που δεν ξεσηκώνεται κανείς, πάει να πει ότι περνάνε καλύτερα το. Έτσι, μια γενικότητα τώρα μιλάω, έτσι. Δηλαδή λες, ο κόσμος το 73 ξεσηκώθηκε, 74, οι φοιτητές όλοι κτλ. Διότι ας πούμε δεν τους άρεσε το καθεστώς. Και δεν περνάγανε καλά. Εντάξει. Γιατί να ξεσηκωθεί κάποιος που περνάει καλά, έτσι δεν είναι? Πρώτον. Και δεύτερον. Αν συγκρίνουμε τη σημερινή εποχή που δεν ξεσηκώνεται κανένας, πάει να πει ότι σήμερα περνάει καλά ο κόσμος για να μην ξεσηκώνεται. Αυτό φαίνεται. Αυτό φαίνεται. Αυτό δεν φαίνεται. Αυτό φαίνεται. Ναι. Αυτό δηλαδή, μετά από... ή έχει μια προοπτική ή έχει μια, ξέρω εγώ... Αυτό ο κόσμος ο ίδιος θα μας το πει. Ναι. Για ποιο λόγο είναι τόσο ήσυχος. Είναι ήσυχος ο κόσμος. Αν είναι μια τακτική δηλαδή της υπομονής, αν είναι μια τακτική ότι νιώθει καλά και δεν χρειάζεται να εξεγερθεί. Εσύ πώς το ερμηνεύεις? Δεν μπορώ εγώ να μπω στο μυαλό του καθενός. Από ό,τι βλέπω, ο κόσμος πραγματικά εντάξει. Ναι. Υπάρχει αυτό το περίφημο λίπος που λένε πάρα πολύ. Ναι, ναι. Ο κρυφός πλούτος, ο οποίος βοηθάει να συντηρείται ακόμα αυτή η κοινωνία. Λέει ο φίλος ο συναθλητής Στέφανος, όποιος θέλει να πρίξει τον Βασίλη τον γιατρό, πρώτα θα περάσει από μένα για ένα τρίλεπτο. Ευχαριστώ πολύ. Στα σκηνιά. Εντάξει, άμα θες να περάσει, να πούμε. Ναι. Θέλω να πω λοιπόν ότι 40 τόσα χρόνια πριν, μάλλον. Ο κόσμος δεν παίρναγε καλά για να ξεσηκωθεί. Τώρα λοιπόν τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα. Έχουν μπει σε μία τροπή. Αυτό καταλαβαίνω. Σίγουρα. Γιατί αλλιώς θα φωνάζαν και τώρα. Έτσι δεν είναι? Φωνάζαν, ναι. Τώρα κάτι ψιλοσυγκεντρώσεις, κάτι αυτά δεν νομίζω. Ανεμικά πράγματα. Πολύ ανεμικά πράγματα. Και γενικά η κοινωνία. Νομίζω ότι μέχρι στιγμής είναι μια ανέμακτη περίοδος για την κυβερνητική θέση. Όσοι μπορούσαν να φωνάξουν να διαμαρτυρηθούν, νομίζω φύγανε από την Ελλάδα. Και μεταναστεύσαν τα παιδιά. Υπάρχει αφέμαξη νέας γενιάς. Υπάρχει αφέμαξη νέας γενιάς. Αυτό είναι αλήθεια. Και αυτοί μάλλον που μπορούσαν να φύγουνε, φύγανε, ενώ τότε δεν υπήρχε μετανάστευση να πεις ότι... Εγώ πάντως πίστευα ότι γενικότερα ο κόσμος θα στραφεί στον πρωτογενή τομέα, δηλαδή θα γυρίσει πίσω στην Ήπεθρο, θα ασχοληθεί με την πρωτογενή παραγωγή. Ποιος θα γυρίσει πίσω στην Ήπεθρο? Βασικά δεν βλέπω να είναι ο νέος άνθρωπος της χειρονακτικής εργασίας. Ναι. Δεν έχει δηλαδή η νέα γενιά έτσι... Ναι, είναι πιο κομπιουτεροποιημένη. Είναι πιο κομπιουτεροποιημένη, ναι. Εντάξει, είναι πιο πολύ στον τομέα των υπηρεσιών παρά στον πρωτογενή τομέα που είναι πολύ βαρύς. Ναι. Δηλαδή η αγροτιά, η κτηνοτροφία... Ναι, αλλά όμως να σου πω και κάτι άλλο, ρε γιατρέ. Δηλαδή δεν έχει και χειρονακτικές εργασίες για να πάει να μοιηθεί ένας νέος, να πάει να μάθει μια τέχνη, ας πούμε, ένα αυτό. Γενικά η νέα γενιά δεν είναι και τόσο γυμνασμένη. Δηλαδή τι να πάει, κάποτε υπήρχε. Αν και τώρα βλέπω ότι υπάρχει αυτό που λέμε το περίφημο δρομικό κίνημα, αλλά είναι πιο πολύ. Στα δυναμικά αθλήματα πάνε πολύ. Και δυναμικά, αλλά και το δρομικό κίνημα. Δηλαδή βλέπεις το μαραθώνιο της Αθήνας την προηγούμενη Κυριακή είχε 50.000 συμμετέχοντες. Είδες. Είναι μια
αν σκεφτεί ότι η Νέα Υόρκη που είναι το σημαντικότερο αθλητικό γεγονός και μαραθώνιο έχει 90.000 συμμετέχοντες. Και εμείς έχουμε 50. Και 50 με πολύ λιγότερο πληθυσμό η Αθήνα συγκριτικά με τη Νέα Υόρκη είναι μια πολύ καλή επίδοση. Σωστό. Βέβαια, ναι. Είναι ο κλασικός μαραθώνιος. Ναι. Είναι άλλη σημασία να τρέχει την κλασική διαδρομή και είχε συμμετοχές από όλο τον κόσμο. Ναι. Από όσα διαφορετικά κράτη. Ναι. Βλέπουμε ότι ο πολιτισμός, ο αθλητισμός βοηθάει την Ελλάδα να είναι αναγνωρίσιμη σε όλη την Ιφίλιο. Σωστό. Είμαστε μια πολύ όμορφη χώρα. Βέβαια. Κλιματικά. Ναι. Νομίζω ότι ο Ομπάμα, φεύγοντας από τους μείον 10 της Ουάσιγκτον και φτάνοντας στις 20 της Αθήνας, ένιωσε μια αλλαγή. Τον είδες τι ευεξία υπήρχε. Ευεξία τι. Πάνω το jet lag. Το αττικό κλίμα κάτω. Υγρασία 0. Έχουν και καλό κλίμα οι Αθηναίοι κάτω. Δηλαδή, άμα πέρα Θεσσαλονίκη, θα ήθελε 6-7 φρέντο εκεί με τον Αναστόπουλο να βγει για να ξυπνήσει. Τι κάνει αυτή η τεράστια μορφή του πάγκου. Πώς βλέπει την κατάσταση. Το συμφέρει διακοπή, ναι ή όχι. Ναι. Έχει πει. Ναι. Το συμφέρει διακοπή. Για να μπορέσει λίγο να φτιάξει τα αποδητήριά του. Να φτιάξει τα αποδητήριά του, να φτιάξει τη διδακτική του, να φτιάξει τη στρατηγική του, να αλλάξει το σύστημά του. Η φυσική κατάσταση. Δεν είναι άσχημη. Πώς την κρίνει. Δεν είναι άσχημη. Απλά ο Αναστόπουλος πιστεύει ότι. Είναι θέμα νοοτροπίας, δεν έχουν εγκληματιστεί στην κατηγορία. Πάει να προσαρμόσει. Ναι. Πάει να προσαρμόσει τώρα ένα σύστημα, από ό,τι μαθαίνω, στο οποίο να έχει αυτό στην κατοχή. Με λιγότερους παίκτες στην άμυνα, αλλά πιο γρήγορους, έτσι ώστε όταν χαθεί. Τον Τζανακάκη πώς θα τον αξιοποιήσει, σε ποια θέση. Άξονα ή δεξιμπακ. Νομίζω σαν backup, δεξίο backup θα τον βάλει. Θα παίξει. Δεν έχει προσανατολίσει να τον πάρει και να τον βάλει σαν εξάρι, για να πάρει ταχύτητα στον άξονα. Δεν ξέρω, θα το χρησιμοποιήσει και μαρκαρίσματα. Μεσοαμυντικά για να προλαβαίνει τους αντιπάλους στην κόντρα. Το επίπεδο της κατηγορίας πώς το κρίνει. Νομίζω ότι βλέπει ότι ο Άρης θα αντιμετωπίσει 30 μάτς. Πόλεμο. Πόλεμο. Ναι, και θα πρέπει να μπει και αυτός στις συνθήκες, γιατί από ό,τι κατάλαβε και αυτός δεν έχει μπει ο Άρης στις συνθήκες τις ανάλογες. Η εκτίμηση πότε ναι. Θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα της Β' Εθνικής. Λογικά το επόμενο Σαββατοκύριακο. Νομίζω το επόμενο Σαββατοκύριακο θα τελειώσουν όλα. Άμα θέλει τώρα μια γυναίκα να βγάλει 10 μέρες ένα πόρισμα για την πυροσβεστική. Γελάει ο κόσμος, και μπορεί να γίνει και εμβόλυμη την άλλη Τετάρτη. Εντάξει, πολύ πιθανό, αλλά έχει Champions League και Europa League. Φέτος τον πηδήξανε το. Η Β' Εθνική μπορεί να έχει κάνει. Εντάξει, αυτό είναι άσχημο. Η Β' και τη Γ' Εθνική δεν θα έπρεπε να την πειράξουν. Νομίζω θα έπρεπε να την αφήσουν. Αφού τα βρήκαν οι μεγάλοι στο θέμα. Λογικό δεν ήταν. Τα βρήκαν οι μεγάλοι Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό, τον Πάο και την Γκαγκάτση. Ποιο δεν ευνοήθηκε με τον τρόπο του από τον Γκαγκάτση. Ποιο δεν ευνοήθηκε ο Παναθηναϊκός. Πού ευνοήθηκε ο Παναθηναϊκός. Με τον Γκαγκάτση. Πού, βέβαια, σε ποιο κομμάτι. Ο επιπροεδρίας Γκαγκάτση. Ναι, τι έκανε. Είχε τεράστια προβλήματα επιδίκησης Γιάννη Βαρδινογιάννη, του Τζίγκερ. Ναι. Υπήρχε ένας εμφύλιος τεράστιος. Με το που λήγει η προεδρία Γκαγκάτση, περνάμε στην πολυμετοχικότητα. Ναι. Οπότε ένας οργανισμός που είχε πολλούς εσωτερικούς πολέμους, γι' αυτό και δεν μπόρεσε, ας πούμε, να αναλάβει. Η ΑΕΚ δεν τη στέρισανε πρωτάθλημα ο Γκαγκάτση. Γιατί. Να κάνω μια. Πάμε διάλειμμα και να μου το πει μετά. Γιατί οι αξίδες λένε με ο Βάλνερ και τέτοια. Μου τα πει. Πάμε διάλειμμα. Τι τρώμε, Κωστάκι, λουκανικάκια. Τζουμαγιά, φίλε μου. Τζουμαγιά. Μύθο, Κώστα. Τα λουκάνικα τζουμαγιά δεν υπάρχουν. Έχει απόλυτο δίκιο. Δεν υπάρχουν. Δεν κατάλαβε. Δεν υπάρχουν. Όλοι κάνουν ψηλά λουκάνικα και τα πουλάνε για τζουμαγιά. Ναι, και φάει ένα. Τι λες τώρα, αυτά τα λουκάνικα δεν υπάρχουν! Γνήσια λουκάνικα τζουμαγιάς Παναγιωτάκη. Από 100% φρέσκα, ντόπια υλικά. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Γεωργίου 12. Γνήσια λουκάνικα τζουμαγιάς Παναγιωτάκη. Νοπά, διαλεχτά και με άρωμα παράδοσης. 19.990 ευρώ. 19.990 ευρώ. Το νέο Skoda Octavia ταξί με 150 ύπους. Μόνο 19.990 ευρώ. Αυτό δεν παίζει. Κι όμως, στη Skoda Εσκιάδης Μπαροδήμος παίζει. Πάρε τώρα στο 2310-596-596. Πολλοί σας σερβίρουν ψάρια. Λίγοι γνωρίζουν όμως τα μυστικά τους, όπως την παραδοσιακή ταβέρνα Πορφύρα. Από οικογένεια ψαράδων, εδώ και χρόνια, σας σερβίρουμε το καλύτερο ψάρι της πόλης, αλλά και νοπά κρεατικά, παρέα με τους νοστιμότερους μεζέδες, φτιαγμένους όλους από τα χεράκια μας. Παραδοσιακή ταβέρνα Πορφύρα. Και με ζωντανή μουσική κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Ιδανικός χώρος και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Παραδοσιακή ταβέρνα Πορφύρα. Επιδαύρου 30 στην Τούμπα. Τηλέφωνο για κρατήσεις. 922 710. Επιμέντιουμ.
Το θαύμα που δημιούργησε η φύση για την ενίσχυση της αντρικής φύσης. Επιμέντιουμ για τον άντρα. Ένα φυσικό αφροδισιακό προϊόν με αποτέλεσμα. Με όλες τις ιδιότητες των γνωστών σκευασμάτων χωρίς καμία παρενέργεια. Επιμέντιουμ. Με τα εντυπωσιακά αποτελέσματα της Ικαρίνης που αυξάνει την ερωτική διάθεση και καταπολεμά την ερωτική δυσλειτουργία. Επιμέντιουμ. Το δώρο της φύσης για τον άντρα. Θα το βρείτε αποκλειστικά στο Αβράμοβλου. Θεσσαλονίκη, Αγίου Μινά και Κατούνη Γωνία, πλατεία Εμπορίου. Αγάπη μου, σε παρακαλώ, άνοιξε, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Μόνο εσένα αγαπάω, μη μου το κάνεις αυτό, σε ικετεύω ρε πίτσα, σε λατρεύω πίτσα. Αν δεν ανοίξεις, θα φαρμακοδό πίτσα. Θέλω μία ευκαιρία. Θέλεις πίτσα με ευκαιρία? Deliveras.gr. Ευκαιρίες για πίτσες, σουβλάκια, μαγειρευτά, μπέργκερ, σάντουιτς, καφέ και ό,τι άλλο τραβάει όρεξή σου για delivery πιο φθηνά από ποτέ. Μπες στο Deliveras.gr, κάνε δωρεάν την online παραγγελία σου και υποφελήσου από όλες τις αποκλειστικές προσφορές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Deliveras.gr. Τώρα και στη Θεσσαλονίκη. Πεινάς. Deliveras. Καλά πίτσα! Άστο! Τη βρήκαμε σουβλάκι. Στη επόμενη λακκούβα στρίψτε δεξιά. Πού σου πάει τα μορτισέρ. Σε δύο μέτρα κλειστή στροφή δεξιά. Σε 15 μέτρα στο. Περνάει κοπάδι με πρόβατα. Ουφ παρατρίχα. Και μου το είπε ο συνάδελφος μου, το είπε. Go the other way. Βγάλε e-way. Επαγγελματίας οδηγός, αποκτήστε σήμερα δωρεάν το e-way από τον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου. Κερδίστε ασφάλεια και οικονομία με τις προνομιακές τιμές e-way. Πληροφορίες στο aegeanmotorway.gr. E-way και φύγα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Λοιπόν, για πες μου. Να πάμε γραφικά. ΑΕΚ, άρθρο 44. Τι έκανε, δεν άρθρο 44. Είπες ένα πρόλογο έκανε τώρα πριν που μπήκες. Τι είπες? Λέω, όλες οι ομάδες, με εξαίρεση τον Παναθηναϊκό που είχε κάποια εσωτερικά προβλήματα, οπότε δεν μπόρεσε να ευνοηθεί από τις συγκυρίες. Ναι. Α, και με το Δούρο, ο φίλος Αλέφαντος θα πει ότι ευνοήθηκε. Ναι. Και αυτός έχει πάρει με Δούρο. Ποιος? Σφυρηματάκι. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Ναι. Δεν πήρε το σφυρηματάκι με τον Τζιοβάνι, την αποβολή. Ναι. Την πήρε. Ο Παναθηναϊκός. Παναθηναϊκός. Ναι. Του Τζίγκερ. Πήρε και αυτός κάτι. Πήρε και αυτός κάτι. Άρα θες να μου πεις ότι δικαιολογημένα είναι όλοι. Όλοι είναι ευχαριστημένοι. Κάτσε ρε φίλε, δηλαδή. Όλοι χρέωσαν τις ομάδες. Η ΑΕΚ τι πήρε? Άρθρο 44. Τι άρθρο 44? Μπήκε στο άρθρο 44. Ο Καγκάς τι. Δείτε, ποιος ήταν ο πρόεδρος. Ναι, άλλο. Ποιος δρομολόγησε τις όλες τις καταστάσεις. Άλλο. Αδειοδοτήσεις με εφημερίδες. Ναι. Δεν πληρώνω ΦΠΑ. Δεν έχω φορολογική ασφαλιστική ενότητα. Παίζει με επιβεβαιώσεις οφειλών και παίζει κανονικότητα. Παράνομα η ΑΕΚ. Παράνομα. Ναι. Και πολλές άλλες ομάδες μαζί και ο Ηρακλής. Ο Ηρακλής τι έκανε? Δεν θυμάστε που πήγε τα γραφεία στη Μίγρα το 7. Τι έγινε. Μετά το παιχνίδι της Ξάνθης, η ομάδα ήταν σχεδόν παραδομένη στο έλεος της, έτοιμη να διαλύσει πολύ χειρότερη μήνα από την τωρινή. Ναι. Με τον νέο αφημί. Ναι, ναι. Και ξαφνικά και εγώ τους γραφεία στη Μίγρα και η ομάδα έπαιρνε αδειοδοτήσεις και πήγαινε ένα μήνα πίσω στο πρωτάθλημα και έπαιζε μια χαρά. Άρα ωφέλεσε για τον Ηρακλή ο Καγκάτσης. Όλους. Ανεξαιρέτως. Τον Πάοκ. Ο Πάοκ είχε μικρά οράματα ως ομάδα. Ψυχουλάκια θέλανε ο παδί του, δύο κυπελάκια τα πήρε. Ψυχουλάκια. Τα ψυχουλάκια. Α, συμφωνείς μαζί μου, λέει. Βέβαια, τα είπες πολύ καλά και ο κόσμος του ΠΑΟΚ το μεσημέρι από ό,τι άκουγα συμφωνούσε. Ναι, το ταβάνι των φιλοδοξιών του το κάλυψε με τον Καγκάτσι. Ναι. Πήρε τα δύο κυπελάκια του. Κέρδισε τον Άρη στην Τούμπα, φέρτε στον Άρη και δεύτερο δοκάρι. Μια χαρά, το θυμάται μια ζωή. Το κύπελο. Τα κύπελα, ναι. Μάλλον. Α. Και το κύπελο της Φιλαδέλφειας. Ναι. Η Λάρισα πήρε κύπελο. Ναι. Βγήκαν όλη η Ευρώπη, Γάλλια. Δεν συμμαζεύεται. Ποιος δεν πέρασε καλά, η Προεδρίας Γκαγκάτσης. Άρα συμφωνείς. Η Εθνική πήγε τέλεια σαν Εθνική. Ναι. Διακρίσεις. Ψυχουλάκηδες δηλαδή, παόξιδες. Εντάξει. Ολιγαρχής. Καλό είναι αυτό. Καλό είναι αυτό. Είναι σαν το σκυλάκι τη μήνυ που έχεις εκεί πέρα που πήρατε την άλλη φορά. Που περιμένει εκεί το σαλαμάκι κάτω από το τραπέζι. Ναι, ενώ εσείς τρώτε τα πάντα και με λίγο σαλαμάκι ικανοποιείται και φεύγει ευτυχισμένη. Η μήνυ. Έτσι είναι και ο ΠΑΟΚ. Ένα μεγάλο τραπέζι, τρώει ο Μπρούτος. Ρίχνει κι αυτός κανένα σαλαμάκι. Τρώει. Το παίρνει ο ΠΑΟΚ. Ευχαριστημένος κι αυτός. Ναι, αλλά θες να πεις ότι μου το γνώθησε αυτόν, ΠΑΟΚ. Σαφέστατα. Καμία αντίδραση. Και
ξέρουν ποιο είναι το ταβάνι τους. Άρα τους θεωρείς έξυπνους. Καλούς φιλάθλους. Καλούς, ναι. Έξυπνους, διορατικούς. Υπαοξίδες. Βέβαια. Ναι. Σου λέω φιλήθηκα και εγώ λίγο. Ξέρουν ποιο είναι ο ΠΑΟΚ, έχουν αυτογνωσία. Ξέρουν. Δεν ζητάνε λαγούς με πετραχίλια. Παράλογα πράγματα. Εννοείται. Το ψυχουλάκι μου και είναι καλά δηλαδή. Οπότε όλοι. Όλοι με το κακάτσι λένε. Έχοντας καλές μνήμες, όλες οι ομάδες. Ο Άρης. Ο Άρης τι. Goal of sight στο Χαϊδάρι. Όλα μια χαρά. Μόλις φτιάξαν λίγο στα τα πράγματα και μετά τη χρώσαμε την ομάδα. Άρθρο 44 επί Κακάτσι δεν ήταν ο Άρης. Ναι. Τότε δεν ναι. Βοήθησε Κακάτσι και Πασόκ. Πασόκ. Μαζί. Ναι. Μια συνομοταξία. Ο Βενιζέλος, θυμάμαι. Τα έχει πει αυτά. Τον είδα στο γραφείο με τον Γρόλιο πολλές φορές ο Βενιζέλος. Δηλαδή. Βέβαια, μην ξεχνάμε ότι ήταν στην αρχή τη Τεσκαραμαλή. Ναι. Αλλά το Πασόκ έρανε και. Ναι. Έραβε και Έλληνε εκεί πέρα μέσα. Ναι, ναι, ναι. Αξέχαστε, αλυσμόνε τι εποχέ. Οπότε να μην είναι αγνώμονε οι Θεσσαλονίκοι με τον Κακάτσι. Όλη η Ελλάδα. Όλη η Ελλάδα. Και τι δεν βοήθησε. Ήρθε και ο νόμος Βενιζέλου, παρέα με Προεδρία Γκαγκάτσι. Ναι. Τι νέες Λάρισες είδαμε, τι νέες Καβάλες είδαμε, τι νέους Πανιόνους είδαμε, τι Γιάννα 1966 είδαμε, τι Παναχακίμ Πατραϊκό να κάνει την Παναχακή 2005 και αυτά τα είδαμε. Ναι. Πες μου μια ομάδα ναι, συνολικά ναι, ναι, να μην ναι. ευνόησε το ποδόσφαιρο την, την κλοπή. Την, δηλαδή, μάνατζερς πλουτίσανε, λεφτά έρεαν άφθονα στην αγορά, όλοι πέρασαν καλά. Γι' αυτό δεν τον βρίζαν τον Κακάτσι. Ποιος να τον βρίσει. Ναι. Άρα δεν τους ενοχλούσε που το έπαιρνε ο Ολυμπιακός με τη διαιτησία. Όχι. Όχι. Γιατί εκείνη η εκπομπή που έχεις βγάλει εκείνη την εποχή Προεδρίας Κακάτσι, ναι, όλος τυχαίος, ναι. ή στην Α ή στην Β, όλοι πάνε για τη Μαρμίτα. Ναι. Επί Κακάτσι την έβγαλα κι εγώ. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Επί Κακάτσι. Ναι. Επί μεγάλου Βασίλη Κακάτσι. Ναι. Πολύ ωραία. Άρα όλοι οι φίλαθλοι οπαδοί και τα λοιπά είναι ας πούμε το μυαλό τους σκέφτεται βρώμικα να πούμε. Νομίζω η Προεδρία Γκαγκάτσι έχει συνέπεσε με τη χρυσή περίοδο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ναι. Σε όλα τα επίπεδα. Τρεις ομάδες βγάζαμε στο Champions League. Ναι. Τρεις ανεβαίναν στη Β, από τη Β στην Α. Ενιαία Β εθνική δυνατή. Ωραία πράγματα. Μέτρια. Αλλά τι έβαλες στο καφέ. Πικρός πολύ δε. Άζαξ, με έβαλε, είπα τίποτα. Οι οπαδοί ήταν στα φόρτε του. Ναι. Εκπομπάρε είχαν στα ραδιόφωνα. Τι δεν έχει? Δεν είναι καθόλου ζάχαρη. Καθόλου ζάχαρη δεν έχει. Ανάθεμα, πάω και εσύ. Είπα τίποτα για τον πάω το μεσημέρι και. Όχι, είπε για το. Τι. Είπε για το κόκκινο. Τι είπα τίποτα. Για να πάω στου μιναρέλε. Στου μιναρέλε. Κάνω τα παπούτσια μου. Θα πάω. Τι είπε ο κόκκινο. Θα βγάλει του μιναρέλε στα παπούτσια του. 30 μουσουλμάνοι θα πεθάνουν από την. Για αυτό είπε. Αναθυμιάσει τρελέ. Άλλο που είπε ο κόκκινο, θα άκουσε. Για ένα κλάμα του δευτερολέπτου. Ήθελε να πει κλάσμα. Και λέω, κλαίνε λέω, και τα δευτερόλεπτα ρε κόκκινε. Είναι ένα κλάμα του δευτερολέπτου. Τι κλάμα. Τι κλάμα του δευτερολέπτου. Ρε μου, κόκκινε του λέω. Κλάμα του δευτερολέπτου. Γι' αυτό λοιπόν. Βάλε λίγο ζαχαρίτσα, βάλε. Βάλε, δεν πειράζει. Εγώ αλάτι δεν τρώω. Ζάχαρη δεν πειράζει. Βάλε. Αφού δεν έχει μέλι, βάλε λίγο ζαχαρίτσα. Και αν λοιπόν. Δεν έχει καστανή, βάλε, δεν πειράζει. Ζάχαρο δεν πάθουμε. Αυτά να ακούμε. 0,9 έχουμε. Ζάχαρο. Θα μάθουν πάντε ποιε είναι οι προτιμήσει σου. Ναι, 0,9 ζάχαρο έχουμε. Εντάξει, δεν έχουμε ακόμα. 0,8. Καλά, γλυκοσυλιωμένη, θες να πεις. Τι γλυκοσυλιωμένη. Γλυκοσυλιωμένη, δεν έχεις κάνει ποτέ, πόσο τις εκατό είναι. Τι τις εκατό είναι, γιατί να κάνω, αφού δεν έχω ούτε. Για να δεις διαχρονικά. Άσε με ρε, 0,8, 0,9 είναι. Τι δείκτες τώρα, προστάτες έχουμε δει, ουροδόχιστες έχουμε δει, τα κολάντερα μας έχουμε δει. Την έχεις δει σίγουρα. Τι να δούμε άλλο, φτάνει. Εντάξει, τα πνευμόνια μας τα είδαμε, τα νεφρά μας τα κάναμε. Φτάνει, εντάξει. Αθλούμε, θα κάνουμε, άμα ψοφίσουμε, ψοφίσαμε. Λοιπόν, τι λένε τα μηνύματα εδώ, για δες. Είδες καλά. Για δες. Για λέγε εδώ. Λοιπόν. Ναι. Διάβασε. Ζωντανά δωρεάν ποδόσφαιρο στον υπολογιστή στο, ναι. στο batmanstream.com. Ναι. Ποιος Τσίπρας ρε παιδιά. Ναι. Ο Ομπάμα έλαμψε. Σύγκριση με τον Τσίπρα είναι σαν να λέμε αν προτιμάς Μέση Σκούφαλη. Σκούφαλη τι παιχτάρα. Γιατί η μελαγχολία μας έπιασε. Ο Τεντέν. Ο Σκούφαλης. Όπου θυμάμαι με αραμπόνα. Γιατί ο Σκούφαλης ο μοναδικός ένα. Εμένα μ' άρεσε ο Σκούφαλης. Ναι, για μικρομεσαίες ομάδες ήταν. Στα Γιάννα, ας πούμε. Σε μικρές ομάδες. Πανιόνιο. Σαν τον Πανιόνιο, τον Άρη, τον Ηρακλή. Κέρκυρα. Κέρκυρα. Και πολύ φαντεζή γκολ. Ναι. Ο Σκούφαλης. Φαντεζή ενέργεια. Γραμμή παίκτη και έκλεινε και έκανε βέβαια. Βέβαια. Θυμάμαι ηθικά να. Τώρα μην... ο Σκούφαλης αν ήταν 22 χρονών θα κάνει και μεγάλο καριέρα, συμβόλαιο. Καριέρα, καριέρα. Κατάλαβες. Χθες μιλούσα για Σαλπικίδη και τέτοια. Και... Καμία σχέση τέχνη του Σκούφαλη με τον Σαλπικίδη. Ναι. Δεν το συζητάμε. Πάντως τι θα ήθελες, τον Τζαλμά Κάμπος ή τον Σαλπικίδη στον ΠΑΟ. 28 χρονών τον Σαλπικίδη ή τον Τζαλμά Κάμπος. Σαλπικίδη τι συζητάμε, ποιο Κάμπος τώρα. Πω, πω, τακτικά, ανώτερος... το κενό του δεν αναπληρώθηκε. Πνευματικά ανώτερο από πολλού άλλου ποδοσφαιριστέ. Ναι. Πολύ, με πολύ περισσότερα προσόντα. Μιστακίδη τώρα θέλω να βάλουν εκεί. Σαν εξτρέμ. Ναι.
Εντάξει. Ναι. Καλά θα κάνουν το παιδί να το βοηθήσουν να εξελιχθεί. Εσωτερικό μέσο είναι ο Μιστακίδης. Και εγώ αυτό πιστεύω. Δεν το ξέρουν αυτοί. Χτυπάνε τον κάψιον σαν εξτρέμ τώρα. Οχτάρο εξτρέμ θα το έλεγα περισσότερο. Οχτάρο εξτρέμ. Πιο πολύ οχτάρι είναι. Και έχει διασκευισμό. Μια ενδιάμεση κατάσταση. Ρε γύφτο, τον ίδιο καφέ έβρεσε, έβαλε απλά ζάχαρη μέσα. Είναι παίκτη από τον άξονα να μπορεί να έρθει και στη γραμμή και να δώσει επιθετικό πλάτο. Φτιάξε ένα καινούριο καφέ. Χρέωσε τον άλλον ένα. Όχι, ρε, σιγά. Χρέωσε τον. Χρέωσε. Νομίζω ότι η πραγματική θέση είναι σε ένα 4-3-3 ναι. Τον Μιστακίδη. Δεξιό εσωτερικό μα. Βέβαια. Βέβαια. Τι να λέμε τώρα. Λοιπόν, είπαμε για Πολυτεχνείο. Λες ότι είναι μια σοβαρή γιορτή, δυνατή. Και έφερε τα φώτα της δημοκρατίας. Πιστεύεις ότι γύρισε η δημοκρατία? Εννοείται. Πιστεύεις ότι έχουμε μια δημοκρατική με χώρα? Με τα άσχημά της είναι πολύ καλύτερο να έχεις δημοκρατία. Δηλαδή είναι πολύ καλύτερο να επιλέγεις να θα σε κυβερνήσει. Ναι. Εκείνες οι μούρες οι χουντικές δεν πρέπει μην να ξεχάσουν στην κοινωνία. Πιο baby face ο Τσίπρας. Ναι. Ο οποίος είναι συμπαθητικός, έτσι. Εντάξει. Αυτό ναι, είναι αυτή αρκετά. Είναι και χάρη της δημοκρατίας. Ότι ναι. Μπορεί όλοι οι ψήφοι. Να πάρουμε γραμμές. Ναι. Ίση αξία. Ίση αξία λες. Διότι, δηλαδή, αυτό που λέει ο Κόκκινος σε κάνα Κροατή που θα έρθει αυτό να το. Αυτό είναι Ελληνό που κάνει. Ναι. Εσύ ψηφίζεις. Ενώ αυτός που ψηφίζει. Ενώ εσύ ψηφίζει την ανώτερη ψήφο, να τη μετράμε για την πενταπλή. Του κόκκινου ψήφου. Εννοείται τώρα δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Εγώ του είπα. Αν πάντως κάποιος πιστεύει ότι πειράζει. Ο Πάτερ Παΐσιος. Ο Πάτερ Παΐσιος. Δεν τον έκανε. Ο Κόκκινος αποτυπώνει. Την ναι. Ιδεολογία του μέσου Πασοκτσί. Το εσύ ψηφίζεις ναι. Σημαίνει ότι η ψήφος, δηλαδή η πολιτική κατάσταση, μπορεί να επηρεάσει πραγματικά την καθημερινότητά σου. Ναι. Αν είσαι άξιος άνθρωπος, ναι. Ό,τι πολιτική ναι. κατάσταση και να υπάρχει, θα προκόψει. Τον θεωρείς κακό Πασοκτσί το κόκκινο. Έχει την οτροπία του Πασοκτσί. Ναι. Κάνει ναι. μπάμα από χιλιόμετρα. Ότι του συνδικαλιστή. Ναι. Ήρθε τώρα να επηρεάζει η πολιτική κατάσταση στην καθημερινότητά σου. Λες. Λοιπόν, ένας πάρουμε... ευφυής άνθρωπος και κανόνας θα βρει τρόπο ναι. να δημιουργήσει. Πριν πάμε στις γραμμές και στα χαλάσματα μέσα. Να πω για το Επιμέντιουμ, είναι ένα Viagra βιολογικό. Το βρίσκεις μόνο στον Αβράμογλου, στην Αγίου Μινά και Κατούνη γωνία, στο 513-094. Εντυπωσιακά αποτελέσματα κατά της θητικής δυσλειτουργίας, αύξηση του αριθμού των σπερματοζωαρίων, τρομερή ατοχή σε επιδόσεις. Το βρίσκεις μόνο στον Αβράμογλου, στην πλατεία Εμπορίου, στην Αγίου Μινά και Κατούνη γωνία, στο 513-094, όποιος θέλει να τηλεφωνήσει από την εκπομπή μας. 2-31-090-90-90 2-31-098-80-90. Είπες είσαι υπερκαγκάτσι, βοήθησε τους πάντες. Τους πάντες. Πλην Παναθηναϊκό λίγο πίσω και τα λοιπά. Ακόμα και η Άκη Αμαρτωλή έπαιξε με πλαστές ενημερώτες και τέτοια λες. Ναι. Πολύ ωραία. Χαμός έγινε. Και ο Ηρακλής ακόμα κι αυτός. Έβγαινε ναι. ο Ντέμις και λέγω εγώ δεν πληρώνω ΦΠΑ. Ναι. Δεν τα έλεγε. Κολόμαγκας. Ναι. Τα έλεγε. Ναι. Καλημέρα στον πρώτο κύριο. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα κύριε. Εγώ μιλάω. Εσύ μιλάς φίλε μου. Δεν μου λες να το, τους πιάσανε τους, ποιος έβαλε τη φωτιά στο σπίτι του, του διαιτητή. Όχι, δεν τους πιάσανε. Εγώ θα σας πω ποιοι είναι. Γιατί δεν ρωτάτε το Δόνι, τον Κάτσε και τον Ζωγράφο ρε παιδιά, με Λυσανίδη Σιβάνι είναι από πίσω. Δεν, όχι, εντάξει, τα πράγματα. Λες δηλαδή να του το έβαλε ο Δόνις φωτιά το σπίτι. Στο φίλε κα... ναι. Στο φύλλο 149 καλά κάνεις και έχει φυσική δραστηριότητα ο σκύλος, δεν το συζητάμε. Τι έχει ο σκύλος? Έχει ένα κουταβάκι 3,5 ένα θηλυκό Amstaff. Πολύ καλά κάνει και εγώ γυμνάζεται. Εγώ που τον πήγα στο κυμποξάδικο τη μήνυση, σήμερα κάνει sprint. Ναι. Καλά, η μήνυση δεν είναι το Amstaff. Ναι. Είναι άλλο σιλούπι. Πάμε επόμενη γραμμή. Ένα αθλητικό σκύλος. Είναι, είναι πολύ κανα... είναι. Είναι, καλά κάνει. Καλημέρα. Καλημέρα, παιδιά. Καλό στον άνθρωπο που έχει ζήσει τις εποχές. Ναι. Ακριβώς εκεί. Με Ευλάβεια θέλουμε να σας ακούσουμε. Ποιες εποχές? Α, επ' της Χούντας, ναι. Εδώ ο γιατρός λέει ότι ήρθε η δημοκρατία και ότι πρέπει να τιμάμε. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Θα ακούσει πώς ήρθε η δημοκρατία. Ναι, λοιπόν, καταρχάς άκουσα τον Νίκο τα Γιαννιτσάκη με απογοήτευση. Γιατί. Πού το, πότε. Σε εκπομπή μιλούσε με τον Γιώργο τον Συρίγου και είπε ότι θεωρεί τον Γλύκο καλύτερο τερματοφύλακα του Σαργκάνη. Έτσι είπε. Ναι. Ο Νίκος. Ναι. Ατυχέστατος. Τι, μόνο ατυχέστατος. Λέει, τώρα είναι άλλες οι εποχές και άλλες οι εποχές. Δηλαδή ο Νόγερ που είναι ο καλύτερος τερματοφύλακας της Ευρώπης σήμερα και της Γερμανίας ήταν καλύτερος από τον Μάγκερ, θα πω εγώ. Ήταν, είναι, είναι. Τι είναι? Είναι. Νόγερ δεν έχει ξαβγεί ποτέ στα χρονικά. Καταρχάς ήσουν μικρός. Δεν ήσουν αγέννητος και δεν έχεις γνώμη. Για τον Ζεπ Μάγκερ. Ναι, ναι, δεν έχεις γνώμη. Ωραία ομαλή. Ναι, δεν έχεις γνώμη. Δεν έχεις γνώμη. Άλλο ποδόσφαιρο κύριε Κώστα. Μα δεν έχεις γνώμη. Για Σιν Μπάνκς και, και Μάγερ είναι οι τρεις καλύτεροι τερματοφύλακες όλων των εποχών. Για αλλά ο Μπάνκς δεν έπαιζε με τα πόδια. Θέλει να πει ότι εξελίχθηκε τα πόδια και τα χέρια τώρα. Παραμύθια τώρα βγάλαμε τα πόδια τώρα. Μάλιστα. Λοιπόν, ναι. Αυτοί οι τρεις
είναι διαχρονικά οι καλύτεροι. Ο Δε Μάγερ ήταν όπου και να γινόταν η σέντρα μέσα στην περιοχή. Από τον Σμάιχελ δηλαδή καλύτερο. Σήμερα ένα σύγχρονο τερματοφύλακας κάνει 5 με 6 χιλιόμετρα σε μια θέση. Κάνει 5 με 6 χιλιόμετρα θεωρητικά μετακίνηση σε ένα παιχνίδι, σε μια θέση που θεωρητικά είναι στατική. Πόσα μέτρα έκανε ο τερματοφύλακας 14 χιλιόμετρα. Ο Καραμπατής έκανε 16 χιλιόμετρα και ο Χριστίδης έκανε 8 χιλιόμετρα, άμα το πάρεις έτσι. Δεν τα έκανε ποτέ αυτά. Ναι, αυτά που ακούς. Αυτά που ακούς, γιατί ποτέ δεν καθόταν με στην ιστορία αυτή η τερματοφύλακης. Δεν βγαίνουν αυτά τα μέτρα με τίποτα. Καλά, και βγαίνουν του. Και βγαίνουν των σημερινών. Καλά, πάμε τώρα στη Χούντα. Πάμε στη. Ο τελευταίος τερματοφύλακας που έβγαλε η Ελλάδα ήταν ο Νικοπολίδης. Και τα άλλα όλα είναι παραμύθια. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα, πάμε. Γιατρέ, παραπληροφορείς τον κόσμο για γεγονότα που δεν έχεις ιδέα. Για να ακούσουμε. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά για το Πολυτεχνείο. Μάλιστα. Εσύ τι λέτε τώρα, εάν τους κόβανε το φως και το νερό. Ποιους? Αυτούς που ήταν, τους φοιτητές που ήταν μέσα στο Πολυτεχνείο. Ναι. Άμα μπορούσαν να του κόψουν το φως και το νερό απ' έξω. Ναι ή όχι. Λέγε ρε γιατί μπορούσαν. Εντάξει τώρα αυτά. Όχι, απάντα σε αυτό που σου λέω τώρα. Τι αυτά και άλλα. Μπορούσαν να του κόψουν το φως και το νερό. Το νερό θα του δίνανε νερό. Το φως χεστήκανε. Θα κάνανε και σεξ. Σιγά. Λοιπόν, θα βγαίναν σαν τα ποντίκια έξω. Λοιπόν, ακούστε, επειδή σε εκείνα τα γεγονότα αρχηγός τη Σκύπη ήταν ο Γριλάκης με τον βαθμό του ταγματάρχη. Ο Γριλάκης. Ο Γριλάκης. Ναι. Ο στρατηγός. Εκεί στην Κατερίνη. Που ήταν τελευταία με το. Που τον είχε ο Μητσοτάκης. Τελευταία. Το έχει Κατερίνη, λέει το ακροδεξιό γιατρός. Το έχετε. Σε θέματα άμυνας και εξωτερικών. Ναι. Λοιπόν, το Πολυτεχνείο. Το Πολυτεχνείο, λέω. Ποιο. Η κυβέρνηση του Παπαδόπουλου έπεσε. Επειδή έτσι ήθελε η Αμερική. Ναι. Την πρώτη φορά το 1969 στον πόλεμο των 6 ημερών ζήτησαν οι Ισραηλίτες. Δηλαδή κύριε Κώστα, θέλετε να πείτε ότι οι φοιτητές ήταν πράκτορες της CIA? Όχι. Δεν λέω αυτό. Καλά, αφού ο κόσμος όμως δεν περνάει καλά, ενώ τώρα περνάει όμως και δεν ξεσηκώνεται. Δεν περνούσε καλά ο κόσμος. Γιατί να ξεσηκωθεί τώρα. Από ποια άποψη δεν περνούσε καλά. Ότι δεν μπορούσε να μιλήσει ελεύθερα. Μόνο αυτό ήταν. Καλό είναι αυτό. Τώρα μιλάμε ελεύθερα όμως. Μόνο αυτό. Δηλαδή η μόνη του τι. Απαγόρευση ήταν το γεγονός ότι δεν μπορούσε να μιλά ελεύθερα. Ναι. Αλλά ζούσε πολύ καλύτερα ο κόσμος από ό,τι ζούσε. Ζούσε πολύ καλύτερα. Τώρα θέλει να μιλάει και δεν ξεσηκώνεται. Τι είναι, δεν κάνει να σηκώνεται από το έδαφος. Απλά. Στην Κατερίνη που ζεις, είδες κανένα να διαμαρτύρεται. Απλά αυτοί που διαμαρτύρονταν πάντοτε. Ναι. Και μπράβο τους. Ναι. Και ήταν οι αναρχοαυτόνομοι αριστεροί. Ναι. Δηλαδή τώρα θες να πεις ότι επειδή είναι ο Τσίπρας δεν ξεσηκώνονται. Ακριβώς. Και οι δεξιοί γιατί δεν σηκώνεστε, κύριε Κώστα? Συγγνώμη κύριε Κώστα. Οι δεξιοί γιατί δεν σηκώνεστε τότε? Άρα περνάτε και εσείς καλά. Οι κολάρες σας είναι καλά θρεμμένες και οι δικές σας. Εγώ να ξεσηκωθώ στα 71. Όχι, ο δεξιός ο 30, ο 40, ο 50, ο 25. Το βλέπεις να σηκώνεται. Και με την ευκαιρία. Ναι. Δέχομαι ευχές για σήμερα. Κλείνω τα 70. Έχεις γενέθλια 17 Νοεμβρίου. 16. Είδες, κοντά είσαι. Το 46 με τον Κούδα είσαι. Ναι. Να ζήσεις. Και την ίδια ημερομηνία το 53 είναι γεννημένη η Γλυκερία. 16 Νοεμβρίου. Ναι. Του 53 η Γλυκερία. Μάλιστα. Λοιπόν, συνεχίζω. Φτάνει, αύριο τα υπόλοιπα. Περίμενε, τι, δε. Τι, περίμενε. Ναι. Περίμενε. Ναι, αλλά έχω κόσμο πολύ. Ναι, λοιπόν, ναι. Δύο λεπτά θα πω. Πες. Το 74 στην επιστράτευση. Μάλιστα. Είχα πυροβολητή, γιατί εγώ ήμουν αρχηγός πληρώματος, άρματος. Ναι. Είχα πυροβολητή τον. Τον πυροβολητή του άρματος που ήταν το δεύτερο άρμα, ναι, μπροστά από το πρώτο που έριξε τη σκάλα
στο Πολυτεχνείο. Τι σε είπε? Στο Πολυτεχνείο δεν υπήρξε μέσα κανένας νεκρός. Ναι, αλλά υπήρχε έξω απ' έξω, ρε κύριε Κώστα. Όλοι οι νεκροί που λένε ότι ήταν, που λένε, ήταν, ναι, έξω από το Πολυτεχνείο από αδέσποτες σφαίρες. Αδέσποτες. Ναι. 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 Ο Ντερτιλής δηλαδή δεν βάρεσε εκεί? Ο Δεπτυλής, ναι, ήταν κατά τη διάρκεια της δικτατορίας, ναι, ήταν κατά τη διάρκεια της δικτατορίας, ναι, ένας από τους, αυτούς που δίναν εντολές που πιάνουν τους κρατουμένους και τους βασανίζαν. Βρε, κοπάνισε με το όπλο τον άλλον και τον ξάπλωσε. Σου λέω, ήταν μεμονωμένα περιστατικά αυτά. Έφυγες, επόμενη γραμμή. Μεμονωμένος ο Δεπτυλής ήταν. Γιατρέ, λέγε, τι αντιλαμβάνεσαι? Πες εσύ απάντα, τι? Δεν χρειάζεται. Νικολή, Νικολή, Καπατάνια, Τερτίνη. Τραγούδι τον έκανε ο άλλος. Ο αριστερός, ο Μητροπάνος, ο δικός. Σοβαρά, μην κλαίσεις. Ναι. Καλημέρα. Είστε οι MVP'δες τον Ντόναλτ Τραμπ. Οι Σέρλοκ Χόλμηδες του Μπάρακ Ομπάμα. Ναι, ναι. Τι γίνεται εκεί πέρα? Σήμερα δεν ήρθες να δεις τι ασώδιο 3-5 εξάρια ρίχναν εκεί. Δεν ήρθες. Επληροφορήθη. Ναι. Ναι. Τι έγινε ο Βασίλης εκεί, τι κάνει Βασιλάκη? Εδώ ο Βασίλης πάνε. Φίλε μου γιατρέ. Ναι. Ψάχνουμε πού θα πουλήσει ο Καρυπίδης στην ομάδα. Ναι. Ναι, καλά. Δεν μου λες ο Γιάννης είναι στην ηχοληψία? Βέβαια, ναι, είναι. Πώς είναι. Γεια σου Γιάννη. Δεν μου λες. Ναι. Τι γίνεται με τον Μπάρακ? Ο Μπάρακ, φίλε. Περνάει καλά. Πέρασε όλους. Καλά. Είδε τις ομορφιές της Ελλάδος. Είδε την πρωθυπουργάρα. Την πιο συμπαθητική πρωθυπουργάρα που υπάρχει ποτέ σε αυτόν τον τόπο. Έχει κάνει τους πάντες να σκάσουν, να πλαντάξουν, να μην μιλάει κανένας. Ούτε ξεσηκωμεί, ούτε αναρχίες, ούτε τίποτα. Είναι όλοι τακτοποιημένοι. Και συνεχίζει. Συνέχισε. Κανονικά. Ναι. Ναι. Πότε θα με διορίσεις? Δώσε μου 10 λεπτά. Πότε θα με διορίσεις? Θα το εργάζει και με τον Ιάκο. Σε διορίζει ο Ιάκο. Αν δεν με διορίσεις, θα βάλω τον Βασίλη να σου πει εκείνο με την εγνάφο εξάρθρωση του τέτοιου. Πες το ρε Βασίλη. Εξάρθρωση κροταφογναθηγής. Έτοιμο ήταν. Είδες ρε ότι ο Έλληνας ήθελε την αριστερά του για να σκάσει, να πλαντάξει και να μην μιλήσει. Σταματήσει κύριε εσύ με το. Είδες ότι ο Έλληνας. Είδες ότι ο Έλληνας ήθελε την κυβέρνηση που γούσταρε για να κάτσει τα αυγά του επιτέλους μια φορά χωρίς να πούμε. Έκατσε. Ο Βασίλης έχει δίκιο με αυτό, με το τραπέζι και τον Ολυμπιακό. Ναι. Με το σαλάμι, το σκυλάκι να πούμε. Ό,τι δηλαδή. Έχει δίκιο. Βέβαια. Τρώει ο Ολυμπιακός, πέφτουν τα ψυχουλάκια. Τα πετάει στη μήνη κάτω. Ναι, έχει δίκιο. Κουνάει την ουρά η μήνη. Η ασπρόμα που είναι. Ναι. Είναι σαν το τέτοιο να ρε φίλε. Έχει την ταινία του Παπατρέχα, ο Φέρμας που πάει στο Βέγκο για τον είχε σήμερα το Παπατρέχα νομίζω. Που, ο Παπατρέχας που ήταν ο Φέρμας, που ήταν ο ξάδερφος του. Κύριε Διαχειριστά που έλεγε. Κύριε Διαχειριστά που έλεγε. Κύριε Διαχειριστά. Ναι. Ναι. Ο Φέρμας του λέει, κοίταξε πολύ εδώ ρε. Η Χαρίκλη έχει 7 αδερφούς και είναι από την Κρήτη. Πρέπει να την πάρεις. Μάνα με τους 7 σου γιους και μπράβο, με την γεια σου κόρη. Ναι ρε φίλε, άμα θες μην την παίρνεις. Εγώ με κασιάπης και το κούτελό μου είναι καθαρό. Μπράβο. Λέτε Παπατρέχα. Ναι ρε φίλε. Δεν κάνω. Διαχειριστά. Κύριε Διαχειριστά, προσέξτε. Ναι. Α, είναι δηλαδή ο ΠΑΟΚ ψυχουλάκιας. Γι' αυτό οι φίλαθλοι του είναι οκ, okay, λες. Ευχαριστημένοι. Ναι. Ευχαριστημένοι. Και κοίταξε τώρα, άμα πέσει από το πιάτο και κανένα κομμάτι καλό κρέας, ναι, εκεί τελειώνουν όλα. Εκεί τελειώνουν όλα. Ναι. Κατά λάθος δηλαδή άμα πέσει. Κατά λάθος, το σκουντάει λίγο παραπάνω, ρε παιδί μου. Το καράγκιος. Ναι, αλλά το σκουντάει λίγο παραπάνω και πέφτει τώρα. Κατά λάθος πέφτει. Ναι. Ναι. Και η φάση είναι και το σκυλάκι ξέρει πότε θα πέσει. Έχει μάθει. Το μυρίζεται. Όπως κάνεις τη μήνυ. Ανοίγει το ψυγείο, δεν σε ξύνει το πόδι. Έρχεται από κάτω και σε ξύνει το ποδάρι, ναι. Βέβαια. Ναι. Έτσι. Εγώ είμαι ο Γκαγκάτσης του σπιτιού και η μήνυ είναι ο ΠΑΟΚ δηλαδή. Μέσα. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Σαλπικίδη θα λέτε και θα κλαίτε. Σαλπικίδη θα λέτε και θα κλαίνε, ναι. Το βρίζαν, τον κάνα, τον καταργιόταν. Ούμπε την κοτέ, 14. Του φέραν το τζαλμακάμπο για να πάρουν το πρωτάθλημα. Το τσάλμα κάμω. Ναι, ναι, τσάλμα. Το τσάλμα κάμω. Έφυγα. Bye bye. Καλό δρόμο. Άντε. Συνέχεια. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Καλημέρα κύριε Κώστα. Καλώς τον. Μιλάτε γενικά η δεξιά και αριστερά για τα πολιτικά δρόμενα του. Μιλάω για τα πολιτικά δρόμενα, ναι. Εμάς δεν με ενδιαφέρει τα δρόμενα του τόπου. Είναι από τα ίδια και χειρότερα. Τι σε νοιάζει εσένα, σωστό, ναι. Όχι, με νοιάζει, αλλά είναι χειρότερα. Θα είναι χειρότερα. Δεν υπάρχει ελπίδα λοιπόν για σένα. Σωστά. Η
πολιτική είναι μια πολιτική που βρωμάει από βόφρο. Όπου κάνει λερώνεσαι. Ο φίλος μας εδώ, ο Βασίλης ο γιατρός, λέει ότι ο ΠΑΟΚ το πετάει το ψυχουλάκι, λέει, και πέφτει, λέει, με το... Να τελειώσω, να τελειώσω. Μα, συγγνώμη, συγγνώμη, με συγχωρείς, με συγχωρείς. Να τελειώσω, κύριε Κώστα. Να τελειώσω, γιατί να μην τελειώσω. Λέτε για τον Μπίλι που λέτε για τον Μπίλι. Ο Μπίλις, ναι, ο Μπίλις. Ναι. Και έστω κάτι, όταν ξεκίνησε από την καρκέρα του Μπουσάκη το Μαντά. Ο Μαντάς. Ήταν... Τη Μουστάκα τη μεγάλη, ναι. Ναι, 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 ναι. Είχε το κέντρο διασκευής στα Λαγκαδίκια, στο Λαγκαδά εκεί πέρα μέσα. Στα Λαγκαδίκια, ναι, ναι. Ναι, και είχε που μια βιτεχνία ερημάτων προσφυγητέ μας στο ΟΑΧΤ τη Σταυρούπολη. Μάλιστα. Εκεί πήγαινε κάθε μέρα τόσο κύριος για να πάρει πούμε, το αίμα του για να πληρωθεί τη δουλειά του που έχει κάνει. Και καλά έκανε. Ναι. Να τελειώσω. Ναι. Όταν κατέβηκα στην Αθήνα, ναι, ναι, τον Μιχάκη το Μαντά, ήταν το Πατσόκη η Χρουσία τότε. Πασοκάρα, ναι, ναι. Τότε να πούμε ήταν πούμε, το Αδρόμενα και γνωρίστηκε με τον Σοκράτη Κόκαλη, τότε που ήταν εναδρία του Ολυμπιακού, τα δρόμενα του Ολυμπιακού, ο Κόκαλης. Όταν είσαι στην Ελλάδα με το όνομα Κόκαλη, αλλά δεν λέγεται Κόκαλη. Όχι, λέγεται άλλο είναι, ναι, πάμε. Πόκο λέγεται. Πόκο, ναι, Πόκο. Ναι. Από την ώρα που είχε και κυβερνήσει την ευλογία του αυτός ο κύριος. Ναι, του Μπίλη. Ανέλαβε, ναι, λοιπόν νομικό σύμβουλο του Ολυμπιακού. Ναι. Από το Μάτος και τα χρόνια και τα δύσκολα χρόνια. Ναι. Αυτό το βάλανε που ήταν γενικό γραμματέα στην ΕΠΟ. Ναι. Τότε η ΕΠΟ δεν υπήρχε στο Πελίνγκ. Ναι, 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 ναι. Μετά από πολλούς καιρούς ενέβη την προέδρια του Ολυμπιακού, δηλαδή την ΕΠΟ, ο Ολυμπιακός. Μάλιστα. Τότε να ξέρει πολύ καλά ότι ο Ολυμπιακός για να περάσει από την Τούμπα έπρεπε να περάσει να χυθεί αίμα. Ναι. Ναι, αλλά μέχρι τότε χινόταν αίμα, μετά χινόταν γάλα. Ναι, ναι. Να τελειώσω. Ναι, ναι, συγγνώμη. Μην διακόπτω. Όχι, συγγνώμη. Από την ώρα που έπεσε να πούμε αυτό το κάθρο που λέγεται Τούμπα. Τούμπα, ναι. Ναι, ότι παλιά τότε ανέβαινε ο Πατατούδης. Ναι, Πασόκαρα, ναι. Όταν έγινε το αρχιπέλαγο, το πάντα μου το αρχιπέλαγο, τότε με τον Καλύβα, την καταστασία του Καλύβα. Τότε να πούμε παραμονή χάρη, ήταν πούμε, ένα συνέδριο, παλί συνέδριο όλων των παοξίδων τη Ευρώπη, α πούμε. Ναι, ναι. Αυτό ήταν σε μια γαλαρία πίσω, σε μια γαλαρία και κοιτούσε δεξιά και αριστερά πώς είναι τα πράγματα εκεί. Αν ήταν καλά, δεν ήταν καλά τα πράγματα. Εκεί την ημέρα ήταν πούμε, το συμβούλιο του ΠΑΟΚ, το άφημα με πάει και την ΠΑΕ, το οποίο έγινε ΠΑΕ ΠΑΟΚ τότε, αν θυμάμαι πολύ καλά. Τα πράγματα ήταν απλά ότι θα φύγει ο Παντελάκης, που έφυγε ο Παντελάκης, ναι, ανέλαβε να πούμε αυτή η κύρη. Ναι. Το οποίο να πούμε με τις ευλογή του Πατσόκου, ο Καγκάτσης ήταν εκπρόσωπος της ΠΑΕ ΠΑΟ. Ναι, βέβαια, ναι. Έτσι. Ποτέ να γίνει αυτό, όταν έλαβε ο Κόκας τον Ολυμπιακό, να ξέρεις πολύ καλά φίλε μου, καλέ. Ναι. Ήταν να πούμε ο άνθρωπος που τότε μαζεύτηκε, αν πεις καμιά φορά στην λέσχη του Ολυμπιακού, ναι, τα κόντρα κάτι λέσχη. Τα κόντρα, όλη μέρα είναι ανοιχτά, ναι. Μπράβο, ναι, όλη μέρα ανοιχτά και ξέρει, είναι ομάδες που πάνε, ζητάνε για το καλό του Ολυμπιακού. Οπότε να πούμε αυτός ο άνθρωπος. Τον είπαν δύο κουβέντες, κάτι αλυτόβι του Ολυμπιακού. Αλυτόβι, μιλάμε για την Πέτρα και πολλά. Του το λέει: κοιτάξτε από κάτι. 23 χρόνια μας έχουν κάνει την καρπαζιά. Ναι. Τι πρέπει να γίνει και τι να γίνει. Εγώ, ναι, είμαι εδώ πέρα, ναι, όπως έγινε άλλο στην Κωνσταντινούπολη, να πούμε οι κύριοι αυτοί. Όπως οι Έλληνες κλειδώσαν τα κλειδιά στους Τούρκους, έτσι και ο Πάπα ήταν πολύ καλή. Διάλειμμα, Νικόλα μου, τα λέμε αύριο. Φίλια, διάλειμμα μικρό. Η άλωση τη πόλη. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Ταξί, ταξί, Ολύμπου 78. Στον Τζαρούχα για πατσά, Στον Τζαρούχα, αλλά όχι και για πατσά, για φρεσκό μαγειρεμένο. Από μελιτζάνες ραγού μέχρι τζιγεροσαρμάδες. Δοκίμασε και ένα σαρδένι ανάμεικτο ψιλοκομμένο με μπόλικο κολαγόνο για την επιδερμίδα. Ίσως. Πάντως Τζαρούχας ή Τζαρούχας, ό,τι και να φας είναι εγγύηση. Εστιατόριο Πατσατζίδικο Τζαρούχα, Ολύμπου 78. 24 ώρες ανοιχτά και delivery στο 2310-271-621. Από το 1952, παράδοση. Μετρόπολης 95,5.
Ραδιόφωνο με κορυφαίες επιδόσεις. Βλέπω οι παοξίδες σημήθηκαν το Σαλπικίδη και στέλνουν μηνύματα γύρω να πει στο Σαλπικίδη και τέτοια. Δεν μου λες, άμα κάνει δύο μήνες προπόνηση ο Σαλπικίδης, φουλ, και το βάζεις σε αυτό το ΠΑΟΚ να παίξει έξω δεξιά, 7 γκολ μέχρι το τέλος της χρονιάς, 8, δεν τα κάνει. Για πλάκα. Μη σου πω θα σηκώσει και τον Κλάους ψηλά. Καλημέρα. Καλημέρα κύριε. Καλημέρα. Έπεσες. Καλημέρα επόμενος. Μακούς. Ναι. Μ' ακούς? Ναι κύριε. Καλημέρα. Καλημέρα κύριε. Καλημέρα. Να σε ρωτήσω, παοξής από Κορδελιό. Καλώς τώρα. Τι άποψη έχεις για το Τάκη Τσουκαλά? Για το Τάκη Τσουκαλά? Ναι. Είναι ένας επαγγελματίας, οπαδός του Ολυμπιακού. Ο οποίος όχι σαν οπαδός, σαν προπονητής που το παίζει. Δεν έχω παρακολουθήσει εκπομπές του. Δεν έχεις παρακολουθήσει? Όχι. Ωραία. Να σε ρωτήσω, μάλιστα, εσύ που αναλύεις τόσο καλά τα ΜΑΤ. Ναι, κύριε μου. Γιατί δεν έχεις γίνει ποτέ προπονητής? Γιατί σε παρακολουθώ κάθε βράδυ. Τι αναλύω, μ' άκουσες να αναλύω ΜΑΤ? Ναι. Γιατί δεν 5-3, 5-2, 6-7-8. Οι ρεπόρτερ της ομάδας που υποστηρίζεις, γιατί δεν γίνανε προπονητές που αναλύουν τα ΜΑΤ? Εγώ εσένα ακούω, δεν ακούω τους ρεπόρτερ. Εμένα ακούς? Ναι, κάθε βράδυ. Γιατί δεν έγινα προπονητής? Γιατί, ναι, φίλε, δεν μπορώ την να. Την έχω καιρό αυτή την απορία. Να στη λύσω. Εγώ, φίλε, έχω ένα μεγάλο μειονέκτημα σαν άνθρωπος. Που έχει να κάνει με το δεν μπορώ να πειθαρχήσω τον απέναντί μου. Δηλαδή, δεν μπορώ να το βάλω σε τάξη. Μ' ακούς? Ναι, ναι, ακούω. Ναι. Λέω λοιπόν ότι αν με βάλεις σε ένα. Ούτε δάσκαλος θα μπορούσα να γίνω, ούτε καθηγητής, αλλά ούτε και διευθυντής να ηγηθώ. Να είμαι επάνω και να έχω κάτω προϊσταμένους. Είμαι πολύ καλός υπάλληλος. Οπότε. Για πάντα στον ΠΑΟΚ ο Κλάους. Πώς είπατε? Για πάντα. Για πάντα στον ΠΑΟΚ στο Κλάους, λέει. Στο Κλάους, ποιος το είπε? Ένας εδώ φιλαράκι. Ένας εδώ φιλαράκι. Δικαίωμά του είναι να λέει, φίλο, ό,τι θέλει. Γιατί. Πώς το βλέπεις? Κοίταξε να δεις. Έχει μια λογική η τοποθέτηση του φίλου σου. Εγώ πιστεύω να πάρει πόδι. Κοίταξε να δεις τώρα. Και ο Κάτσε πήρε πόδι, αλλά ήρθε χειρότερος εκεί. Και ο Τζιόλης πήρε. Ο Κανίας είναι χειρότερος. Ο Κανίας είναι για τα σκυλιά, ναι. Έλα ρε τώρα. Εσύ λες το αντίθετο? Έχει τρία μάτς που μόνο ο Κανίας παίζει. Έχει ο Κανίας παίζει μάτς. Εντάξει ρε φίλε. Κάνω λάθος, δηλαδή δεν βλέπω. Βλέπεις λιγότερο από όσο πρέπει να δεις. Δεν λέω ότι δεν βλέπεις. Για το Κάμπος τι άποψη έχεις? Το Κάμπος? Μαύρα χάλια, ε. Το Κάμπος είναι να πάτε στο Ρεόκαστρο, να ζητήσετε συγγνώμη στο Σαλπικίδη και να πείτε έχουμε το Κάμπος και το Κάμπος δεν μπορεί. Έλα δύο μήνες να γυμναστείς, μιας και είσαι και σε καλή κατάσταση, να παίξεις έξω δεξιά, να βγούμε στην UEFA σίγουρα. Γιατί το Κάμπος δύσκολο το βλέπω. Σ' αγαπώ πολύ Κορδελιώτη, επόμενη γραμμή. Του εξήγησα καλά για το Κάμπος. Ναι, επόμενος κύριος, ναι. Μάλιστα. Έλα Ράου, καλησπέρα. Καλώς τώρα. Καλησπέρα και στον γιατρό. Εδώ είναι ο γιατρός. Καλησπέρα. Γιατρέ, πρωτού ξεκινήσουμε να πω ότι η ποδοσφαιρική σου άποψη είναι λίγο παραπάνω από των υπόλοιπων Ελλήνων φιλάθλων. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Ραπ, θες να πούμε για τον ΠΑΟΚ, να πούμε για το Πολυτεχνείο, τι θέλεις? Πόσο χρόνο είσαι φίλε που θα μιλήσεις για το Πολυτεχνείο? Είμαι 19 χρονών. Σε νοιάζει το Πολυτεχνείο? Γιατί να μην το κάτσε να ακούσω. Δεν με νοιάζει το Πολυτεχνείο, ναι. Απλώς να σου πω ότι εδώ και μια εβδομάδα στο Πανεπιστήμιο, ναι, ναι, με έχουν ζαλίσει τον έρωτα οι αριστερίζων παρατάξεις του Πανεπιστήμιου. Ό,τι, ναι, ναι, ό,τι. Με το Πολυτεχνείο, ότι η Χούντα, τα τάγκ, οι νεκροί, τα δεξιά, τα αριστερά, καταλαβαίνεις. Αυτούς τους τα είπαν οι μπαμπάδες τους, φαντάζομαι. Δεν φαντάζομαι ότι τα είπαν οι μπαμπάδες σε τους. Ποιο τμήμα φαντάζομαι είμαστε? Ότι πληρωθήκανε για να τα λένε, αλλά τέλος πάντων. Πολύ μακριά το πήγες. Σε ποιο τμήμα είμαστε? Είμαστε οικονομικό Ιωαννίνων, γιατρέ. Περνάς καλά στα Γιάννενα? Γιατί να μην περάσεις καλά στα Γιάννενα? Είναι πολύ όμορφη η πόλη τα Γιάννα, γιατρέ, και σε θυμάμαι πριν από κάνα μήνα που είπες ότι σου αρέσουν τα Γιάννα. Μ' αρέσουν και λόγω για παιχνίδια. Μ' αρέσει και ο ΠΑΣ πλέον, έτσι πως παίζει η ομάδα του Πετράκη. Και ακριβή πόλη τα Γιάννα. Έχω πάει σε κάνα δύο παιχνίδια του ΠΑΣ, γιατρέ, μπορώ να πω ότι εντάξει. Συμπαθητική ομάδα. Ναι, συμπαθητική για φέτος μπορούμε να την πούμε. Μια ομάδα σφιχτή, με καλά τρεξίματα,
με συγκεκριμένη τακτική φιλοσοφία, χτυπάει στην κόντρα, στους ανοιχτούς χώρους, παίζει καλά το δεύτερο ρόλο. Πάντα δύο παίκτες μέσα στην περιοχή. Εννοείται. Εντάξει, τώρα από ποδοσφαιρικά ραπ δεν ξέρω και πάρα πολλά. Εγώ παδός είμαι. Θα μάθεις, θα μάθεις. Σιγά σιγά θα μάθεις. Με την εμπειρία θα ακούς, θα μάθεις, θα διαβάζεις. Πόσο καιρό είμαστε στα Γιάννενα τώρα? Ένα χρόνο. Ένα χρόνο. Ένα χρόνο και. Έχεις εγκληματιστεί στην. Έχεις εγκληματιστεί στην τοπική κοινωνία. Περνάς καλά, δηλαδή. Ξέρεις τα κατατόπια εκεί πέρα. Περισσότερα από καλά. Είναι πλούσια πόλη, έχει βιομηχανία. Δεν υπάρχει κρίση εδώ πέρα από όχι. Είναι μια πάρα πολύ όμορφη πόλη και ζει με αξιοπρέπεια. Πολύ καλή πόλη. Και ακριβή πόλη. Πολύ σωστό, ωραία πόλη. Σωστό. Ωραίος. Ωραίος. Ναι. Τώρα να πούμε για την Παοκάρα. Να πεις για την Παοκάρα, ελεύθερα. Λοιπόν, για την Παοκάρα να πούμε ότι για άλλο ένα χρόνο απογοητευτήκαμε. Από τώρα, μωρέ. Κοίταξε, ραπ, εγώ δεν είμαι από τους οπαδούς ο οποίος λέει ότι κάθε Αύγουστο πάμε για πρωτάθλημα και κάθε Νοέμβριο έχουμε το κεφάλι κάτω. Εγώ ήξερα από τον Αύγουστο ότι το πρωτάθλημα χαίρεται. Άρα ξέρεις μπάλα, δεν είσαι άσχετος. Τέλος πάντων, σε εισαγωγικά αυτό. Τι να πω, ότι είμαι πλήρως απογοητευμένος από τον Ιβάν Σαββίδη. Είσαι ξενερωμένος ή απογοητευμένος? Και το ξενερωμένος το λες και το απογοητευμένος το λες. Ναι. Ξενερωμένος μπορείς να το πεις από τον Ιβάν Σαββίδη ότι τόσα χρόνια ένας λεφτάς σε εισαγωγικά δεν έχει κάνει κάτι το οποίο εντάξει πλήρως τα χρέη δεκτών. Δεν είναι λίγο. Δεν είναι λίγο. Αλλά δεν έχει κάνει κάτι παραπάνω. Και από εκεί και ύστερα, ρε παιδιά. Κοίταξε. Ο Ιβάν Σαββίδης έχει την καλή διάθεση να κάνει τον ΠΑΟΚ σπουδαίο. Τέσσερα χρόνια το βλέπω. Δεν έχει την τεχνογνωσία και δεν έχει την αίσθηση του ποδοσφαίρου. Λοιπόν, εδώ αυτό που λες, συμφωνώ μαζί σου ότι ο Ιβάν όντως δεν έχει την αίσθηση το τι συμβαίνει στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Εγώ μόλις έβλεπα τον Πανιόνιο. Μόλις έβλεπα τον Πανιόνιο εγώ με αυτό το δεκάρι και με αυτό το εννιάρι. Οκτώβριο μήνα αρχές θα κατέβαινα με το αεροπλάνο μου. Θα πήγαινα στη Νέα Σμύρνη. Θα έστελνα το γιο μου μαζί με δύο μάνατζαρέους. Θα έλεγα πόσα θέλετε για τον Ασαριφάντ και τον Μαζούντ. Πόσα. Μισό λεπτό, Ραφτόπουλε. Πόσα θέλετε. ΠΑΟΚ, να σας δώσουμε και τον Κλάους με τον Μπίζεσβαρ και να σας δώσουμε και 2 εκατομμύρια. Πάρτε τον Κλάους και τον Μπίζεσβαρ και δώστε μου το δεκάρι σας και το εννιάρι σας. Το πήρε το εννιάρι του ο Ολυμπιακός. Το θα πήρε. Παίξει τον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω αν παίξει. Μισό λεπτό. Ναι. Ο ΠΑΟΚ πόσες φορές έχει πάρει παίκτες από το εξωτερικό οι οποίοι είχαν παίξει στο Europa League αντίπαλοι του ΠΑΟΚ. Και αποδείχθηκαν, πώς να το πω, παλτά. Η μυρωδιά του ποδοσφαίρου, η αίσθηση και η όσφρηση θα σε κάνουν να πάρεις τους κατάλληλους παίκτες με το μικρότερο τίμημα. Τα λέμε, επόμενη γραμμή, με το μικρότερο τίμημα. Ο Center Forward του Πανιωνίου έχει μεγάλη ταχύτητα, στο μεγάλο χώρο, πολύ καλή εκτέλεση και συμμετοχή. Τον παίρνει ο Ολυμπιακός. Εντάξει. Εσύ κάτσε και ψάξε τώρα στο Ιράκ και στο Κατμαντού να βρεις εντερφόρ. Επόμενη γραμμή, ναι. Καλημέρα Κωστή. Καλώς τον. Και την προηγούμενη φορά είχαμε πάρει πάλι για πολιτικά μιλάμε. Σε αθλητική εκπομπή, τέλος πάντων, εντάξει, είναι σήμερα η γιορτινή μέρα αυτή, η αυριανή. Ναι. Ανήκω στον απέναντι χώρο, όπως θυμάσαι, τότε είχαμε κάνει διάλογο με τον Γιάννη Χιλιτίδη. Δύο πράγματα ιστορικά θέλω να πω για την αυριανή μέρα. Ναι. Και ο γιατρός, επειδή ανήκει και στην απέναντι πλευρά, δεν θα με πειραζεί να κάνουμε και διάλογο. Ποια είναι η απέναντι? Α, η αντίθεση. Σημερινή μέρα ναι. πλέον. Ναι. Ναι. Έχει αλλάξει. Σημερινή, σωστά. Ξημερώματα 17 Νοεμβρίου, τους άλλους γίνανε τα τραγικά γεγονότα στο Πολυτεχνείο. Έμπαινε από Παρασκευή 16, Σάββατο 17 Νοεμβρίου. Ξημέρωνε. Να πω ότι αυτό τώρα εντωμεταξύ τα λέει εδώ πέρα ένα βέρος αριστερός στο βιβλίο του. Βασίλης Ραφαηλίδης. Και κάπου γράφει ότι η εξέγερση του Πολυτεχνείου, αυτός τώρα βέρος αριστερός, έτσι, η μέρα πτώσης του Πολυτεχνείου έδωσε το όνομά της στην οργάνωση 17 Νοέμβρη. Επίσης λέει δημιούργησε εντελώς κατά λάθος ηρωίδα, τη Μαρία Τεδομανάκη, και βάλτε σε αυτούς τώρα τον Μίμιο Δουλάκη, τον Λαλιώτη, τον Τζουμάκα
Και γενικά πάρα πολλούς. Αυτοί είναι δηλαδή, οι ήρωες τώρα δηλαδή. Ήρωες. Να σου πω κάτι, Κωστή. Θα μπορούσαμε, ας πούμε, να συζητάμε ώρες για αυτό το θέμα. Δεν έχει λυθεί ακόμα. Εκείνο που έχω να πω εγώ είναι το εξής. Ότι το 70, το 67, ναι. Από το 67 ας πούμε που βγήκε, μέχρι το 73 που πέσε, υπήρχαν τρεις απόπειρες για να πέσει το κίνημα του Παπαδόπουλου. Ένα είναι τέλη 67 με τη μεραρχία στην Κύπρο. Ένα είναι το βασιλικό κίνημα. Και τρίτο είναι η απόπειρα δολοφονίας από τον Παναγούλη. Που ο Παναγούλης ήταν αριστερός ιδεολόγος. Απλά έγινε πιόνι στα χέρια των Αμερικάνων. Γι' αυτό και το 1975 το δολοφονήσαν, λέω εγώ. Το 76 ήτανε, ναι, το 76. Και δεν το δολοφονήσαν, από τη σούρα του πήγε με το σούπερ μυραφιόρ και πήγε τώρα, αυτό θα έλεγα. Από τη σούρα του, γιατί ήταν και ρουφατράβας ήτανε. Εσύ λες να ήταν από τη σούρα 100%. Ωραία. Αυτό βρήκαν μεδισμένο και τα μάξι δεν είχε τίποτα. Τέλος πάντων, για μερικοί μιλάμε. Είχε τώρα φάει τα ντερά του, όπως πέθανε ο, πώς το λένε, ο τραγουδιστής, ο Παντελίδης, είχε πιει τα ντερά του. Τώρα να το βγάλουν ήρωα ότι το δολοφονήσαν, βγάλουν 1002 για να πουλήσουν τώρα πεθαμένο τον Παντελίδη. Άστα, τα ξέρουμε τα έργα. Τέλος πάντων. Τέλη 67, συγγνώμη. Όταν έγινε το περιστατικό του 73 ήταν ο Μαρκεζίνης. Ήταν παλαιός πολιτικός αυτός και είχε τεθεί στην θέση του Πρωθυπουργού. Ενώ είχαν εξεγερθεί οι φοιτητές, μέχρι να στείλει αστυνομία να βγάλουν τέλος πάντων τους ταραξίες έξω, είχαν. Προλάβανε και παρισφρήσανε μέσα, εγώ θα πω και πράκτορες, θα πω και αναρχικοί, και αυτό το επιβεβαιώνει φίλο της πασπουδαστικής του τότε, ψάξτε να το βρείτε, μέχρι πρόσφατα το βρήκατε. Εσύ τι λες, δεν είχε μέσα CIA και μυστικούς το Πολυτεχνείο, εσύ τι λες, δεν είχε. Εγώ πιστεύω πως είχε. Και τώρα γιατί δεν γίνεται εξέγερση. Άμα θέλουν, δεν στέλνουν 10 πράκτορες και 10 μυστικούς να γίνει τη Πόπη. Να κάνουν και 10 μαγαζιά και να πάνε τα κανάλια για να πούνε εξέγερση κτλ. Δεν γίνεται όμως. Κωστή, αυτό εδώ πέρα στο επόμενο λεπτό θα σου το πω γιατί γίνεται. Γιατί δεν γίνεται, μάλλον. Γιατί λέει δεν σε σηκώνονται, γιατί οι ασφαλίτες δεν παίρνουν στις πορείες με τους πράκτορες CIA. Θα σου πω γιατί. Ποιος θα σηκωθεί, μωρέ τώρα. Ο Τριαντάρης έφυγε. Ο Πενιντάρης πρέπει να σηκωθεί από τη σχολιστερή. Εγώ Τριαντάρης είμαι που στάνω. Εσύ άμα είναι φεύγεις. Ναι, να σου πω κάτι. Ναι. Ότι τέλος πάντων η πασμοδαστική για εκείνα τα γεγονότα του τότε γράφει το εξής, ότι είναι στημένοι οι αναρχικοί που μπήκανε μέσα, οι αναρχο τέτοιοι. Οι αναρχικοί ρε φίλε, η μισή, μισή αναρχική. Ρε εσύ, άμα δεις αναρχικό και αστυνομικό, δεν καταλαβαίνεις ποιος είναι αναρχικός και ποιος είναι αστυνομικός. Ας σε πω εγώ, πιστεύω ότι δεν υπάρχουν αναρχικοί. Εγώ νομίζω αστυνομικοί είναι αυτοί, έτσι νομίζω. Κώστα, εν τω μεταξύ αυτό φάνηκε και χθες που λες. Η πλάκα ποια είναι, ότι. Αναρχικοί λέει. Άγνωστοι. Αυτό τα γράφει η πασπουδαστική, η οποία είναι φίλο του ΚΚΕ και μάλιστα. Το γράφει σαν ότι είναι στημένο γεγονός για το λόγο ότι θα φανεί ότι υπάρχει αντίδραση από τον κόσμο ώστε να συνεχιστεί η δυναστεία της Χούντας. Αυτό το πήραν δηλαδή. Και τώρα πάμε γιατί δεν γίνεται σήμερα. Α, μπράβο, όπως, γιατί. Όπως παρατηρείς, ναι. Βολεύει πολύ το όλο το λόμπι του κόσμου να υπάρχουν δημοκρατίες μέσα σε πολλά εισαγωγικά βάλτο. Γιατί εάν υπάρχει ένας ηγέτης τύπου Άσαντ, τύπου Καντάφη, τύπου του Σαντάμ Χουσέιν, που θα κάνει ό,τι θέλει αυτό στην πατρίδα του και όχι ό,τι θέλει ο Ομπάμα και το συνάφη, ενώ τώρα με τη δημοκρατία σε χορεύουν όπως θέλεις. Δεν κάνεις αυτά που θέλεις, Τσίπρα. Θα βγάλω και θα προωθήσω το Μητσοτάκι. Επίσης έχουμε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, δεν μιλάω για εσάς. Τα τοπικά για μένα είναι τα πιο τίμια, τα τοπικά μέσα και τα τοπικά κανάλια. Εδώ μιλάμε για τους χοντροκροκόδες. Και τίμια δεν μπορούν να είναι άτιμα. Κλείσε. Και επίσης, ναι. Τελευταίο, και επίσης δεν μπορούν να μιλάνε τώρα τα κανάλια των οποίων Κοντομινάδες και πια Λαμπράκηδες και όλοι αυτοί ανήκανε στον χώρο της αριστεράς και σήμερα ξαφνικά. Δηλαδή είναι και λίγο, πώς να σου το πω, δεν μπορούν να έχουν αντικειμενική άποψη άνθρωποι που ανήκαν σε χώρο παλιότερα. Αυτά και ευχαριστώ. Α, τελευταίο. Αυτός ο Τσίπρας. Το go back, κυρία Μέρκελ, κατήντησε να λέει welcome Obama. Δηλαδή, εγώ αν ήμουν αριστερός, θα ντρεπόμουν δηλαδή. Όχι, έχουν... αριστερά είναι στα χαρτιά και κοίταξε, ο κομμουνισμός και ο χριστιανισμός είναι πολύ ωραίες έννοιες, θεωρίες, όμως δεν εφαρμόζονται ποτέ. Είναι ωραίες να τις διαβάζεις στα βιβλία, στα παραμύθια κτλ. Εμένα μου άρεσε να διαβάζω.
Αλλά ευχαριστώ. Επειδή είμαι πρακτικός άνθρωπος, δεν ασχολούμαι με αυτά. Ασχολούμαι με τον νόμο του ισχυρού. Γκαγκάτσι δηλαδή. Ευχαριστώ για τον χρόνο και χαιρετίσματα στο Γιάννη. Εδώ. Γεια χαρά. Επόμενη γραμμή. Έλα φίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Βαριά φωνή. Γιατρέ, ναι. Δεν μιλάς απόψε. Γιατί γιατρέ. Μίλησε πολύ. Τι δεν μιλάει. Τόση ώρα μίλαγε. Λίγο πολύ άφησε να νοηθεί ο κύριος Κώστας, ναι, ότι περνούσαμε καλά από τη Χούντα. Να ακούσουμε και την άλλη άποψη. Ποιος το είπε αυτό? Όχι, λέω, αφού δεν περνούσαν καλά και φωνάζαν. Τώρα περνάνε καλά, αυτό λέω. Είχαμε ελευθερία. Όχι. Του κύριου Κώστα ο πατέρας ήταν σιγιάρο. Μάλλον όχι. Πιανού? Του κύριου Κώστα. Του κύριου Κώστα. Αυτός ήταν 20 χρονών. Και εγώ ήμουν 17 το 67. Ναι. Μας είπε ο πατέρας του ήταν στη Γιάννη, το πήραν. Του κυρίου Κώστα, δε, όχι, ναι. Όχι, δεν νομίζω. Κάποιον όμως, ναι, η μακρόνηση στη Γιάννη ήταν γεμάτη. Την οποία την άνοιξε ο Παπαντρέου τη Γιάννη. Τώρα, εγώ άλλα λέω, εσύ άλλα μου λες. Γιατί δηλαδή, λέω άλλα, ποιος την άνοιξε τη Γιάννη. Άλλο το 65, άλλο το 67, άλλο το 50. Ποιος την άνοιξε τη Γιάννη, εγγένεια ποιος έκανε. Άλλο το 65, άλλο το 65. Ρε Χριστιανέ μου, άλλο ρωτάω εγώ. Το 65 η Γιάρος είχε κόσμο μέσα. Πότε? Το 65 η Γιάρος είχε κόσμο μέσα. Είχε. Ποιος τον έστειλε? Η δεξιά. Ποια δεξιά? Ποιος ήταν το 65, το 64? Καραμαλής. Παπανδρέου Γιώργος ήταν. Και Καραμαλής ήταν. Και άρα ήταν όλοι μαζί την ανοίξαν τη Γιάννη. Λοιπόν, ναι. Μιλάμε για το 60. Γιατί φοβάσαι να πεις ότι ο Παπαντρέου άνοιξε τη Γιάννη. Κοίταξε να δεις. Ναι. Αυτό που λέει. Άσε με να πάω εκεί που θέλω εγώ, όχι εσύ. Γιατί ρε κουφαλά, εγώ να μην σε πάω εκεί που θέλω εγώ. Κοίτα, μετά, όταν τελειώσω. Α, με συγχωρείτε. Εγώ σου λέω, ρώτα τον κύριο Κώστα, γιατί περνούσε αυτός καλά. Ποιος ο πατέρας του τον αναβεβαιζόταν με την αστυνομία και οι άλλοι, οι πατερά. Ναι. Ήταν βαρύ αυτό. Πεθαμένος και δεν ξέρουμε τώρα, είναι βαρύ αυτό που λες. Πάμε επόμενη γραμμή. Δεν τα αναβιζόταν με την αστυνομία, που ξέρεις. Δηλαδή τα ρουφιάνους αστυνομίας και πέρναγε καλά ο άλλος. Είναι μηνύσιμο. Καλημέρα. Γι' αυτό σε έκοψε και ο Χιλιτίδης. Επόμενη φορά θα είσαι πιο προσεκτικός. Καλημέρα. Έλα, ραπ. Έλα, φίλε. Τι λέει, όλα καλά. Καλά, φίλε, ναι. Θέλω να σου δώσω καταρχήν συγχαρητήρια που έχεις μαζί στο γιατρό. Γιατρός δεν είναι δίπλα. Ναι, ναι, εκτείνει γιατρός, ναι. Έχει σώσει σκυλιά, γατιά, χελώνες. Ένας πολύ ωραίος, πολύ καλός άνθρωπος από ό,τι φαίνεται, καθόλου κομπλεξικός. Καθόλου. Ανοιχτό μυαλός. Καθαρό μυαλός. Καθαρό μυαλός. Έτσι. Συζητήσιμος. Έτσι δηλαδή δεν είναι κομπλεξικός, ούτε κανένα σχολιά. Σπάνια περίπτωση. Ναι, ναι, πολύ καλό ανθρωπάκι. Σπάνια. Ανθρωπάκι με την καλή έννοια, έτσι. Ναι, ωραίος τύπος. Τυπάς, ναι, ναι. Ωραία. Καταρχήν θέλω να σου πω έτσι για τον Σαββίδη. Όχι ότι δεν έχει σχέση με το ποδόσφαιρο, αλλά πως είναι άμπαλος. Παοκτήσουμε έτσι. Είναι άμπαλος, τίμιος στις συναλλαγές του, αλλά άμπαλος. Ναι. Τίμιος εντάξει κατά τη μεριά που βλέπουμε εμείς τώρα στη Ρωσία δεν ξέρουμε τι μπορεί. Δεν μας νοιάζει η Ρωσία. Ναι, ναι, δεν μας ενδιαφέρει κιόλα. Εδώ πέρα είναι κυριλέ. Έτσι. Είναι αφάγκαντε. Έτσι. Που είναι πιο αγαπητός. Εγώ πιστεύω ότι η Ελλάδα έχει συνηθίσει σε αυτό που λένε ΦΑΠ ο λαός της Ελλάδας. Δηλαδή κάτω μου λίγο πιο λιανά. Όταν ξεκινάς ας πούμε να βαράς καρπαζιές σαν να συμμαθείς στο σχολείο, στην αρχή θα τη δράσει, έτσι. Έτσι δεν είναι. Δεν θα τη δράσει, δεν θα αρχίσει να φωνάζει, να μαλώνει, να κάνει. Ανάλογα. Ανάλογα το χαρακτήρα. Όταν αρχίζει και το βαράει μετά όλη η τάξη, κάποτε θα σταματήσει, θα αποδεχτεί την κατάσταση πως έχει και θα πορευτεί με αυτό, έτσι πιστεύω εγώ. Ο γιατρός τι πιστεύει? Τι να πιστεύσουμε, εντάξει. Πραγματικά... Δεν πιστεύεις ότι είναι μια συνήθεια που έγινε λατρεία? Αυτή η ΦΑΠΑ. Εμένα ο ΠΑΟΚ μου φαίνεται μια ομάδα που δεν έχει καθαρό αφήγημα ποδοσφαιρικά. Δηλαδή δεν σου λέει τι σκοπεύει να κάνει, πού κινείται, ποιοι είναι οι στόχοι. Στόχοι δεν υπάρχουν. Ναι. Πραγματικά δηλαδή. Σ' αφήνει με το στόμα ανοιχτό και λες τώρα να χαρώ ή να απογοητευθώ, να λυπηθώ. Ποια. Δηλαδή, έχω φίλους που πήρανε διαρκείας κατά σειροήν φέτος το καλοκαίρι και μου λένε: θέλω να στο δώσω το διαρκείας να πας να βλέπεις παιχνίδια στην Τούμπα, γιατί ξέρουν ότι είμαι ποδοσφαιρόπουλος. Γιατί πλέον η ομάδα δεν μας πείθει ως project. Δεν, ούτε πείθει, ούτε προσπαθιάζει τον οπαδό, ούτε εμπνέει, δεν σου δίνει κάποιο όραμα.
Εντάξει, ποδοσφαιρικά βλέπεις ότι κινείται στη μετριότητα. Δεν έχει σύνθημα, δεν έχει όραμα. Δεν έχει όραμα, δηλαδή τα βλέπεις ομάδες με πολύ μικρότερο μπάτζετ να είναι στο ίδιο επίπεδο με τον ΠΑΟΚ, ποδοσφαιρικά. Και να λες τώρα πόσο χειρότερο είναι ο Πανιόνιος, στα Γιάννενα, ο Πανετολικός, συγκριτικά με αυτόν τον ΠΑΟΚ, σε φάση προβληματισμό. Γιατί? Ακριβώς έτσι και εγώ. Όταν βλέπεις μια ομάδα να δεινοπαθεί να κερδίσει παιχνίδια θεωρητικά εύκολα. Αυτό που είχε πει. Να παίζουν. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι εγώ τον παρακολούθησα τον ΠΑΟΚ φέτος σε αρκετά παιχνίδια για από κοντά. Έβλεπες μια ομάδα η οποία, δεν ξέρω, πάλευε με τον εαυτό της για να καταλάβεις τι θέλει μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Έχει ένα πρόβλημα. Πιστεύω ότι ακόμα προσπαθεί να βρει τα πατήματά της. Αυτή την εντύπωση σου δίνει τουλάχιστον, έτσι. Ξέρεις ποιο είναι το κακό για μένα. Δεν έχει βρει την αγωνιστική της ταυτότητα. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει αυτό που λέμε. Βλέπετε, συγγνώμη που κόβω την κουβέντα. Η πλατιά μάζα των φιλάθλων και δημοσιογράφων του ΠΑΟΚ βλέπει επιφανειακά το πρόβλημα και όσο περνάει ο καιρός και όσο ακούγονται γνώμες ποδοσφαιρικές από ειδικούς, τόσο περισσότερο πηγαίνει προς την αλήθεια. Εμείς την αλήθεια την είπαμε 2 μήνες πριν, 2,5. Ο ΠΑΟΚ στερείται χαφ. Ναι, μεγάλο πρόβλημα. Πέρασαν 3 μήνες για να το πει ο Καραγεωργίου μισό. Τι σημαίνει το πει μισό ο Καραγεωργίου? Είπε πολύ εύστοχα ότι οι κεντρικοί χαφ δεν σκοράρουν. Δεν είπε βέβαια ότι οι κεντρικοί χαφ δεν μαρκάρουν. Δεν είπε ότι δεν έχει καθαρό ημό εξάριο ΠΑΟΚ. Δεν είπε ότι όταν χαθεί η μπάλα, ακόμα και σε οργανωμένη άμυνα, ο αντίπαλος μπορεί να ναι, έχει λεπτομέρειες. Δεν είπε ότι ο Κανίας δεν μπορεί να τουμπλάρει στις πλευρές. Δεν είπε ότι ο Κάτσε λείπει στο χαμηλό παιχνίδι το ανασταλτικό. Ο φίλος, αν ακούει τον Κώστα συστηματικά, προχθές την Παρασκευή είχε λάβει ένα συγκλονιστικό τηλεφώνημα από ένα νεαρό ποδοσφαιριστή, ο οποίος αυτή τη στιγμή αγωνίζεται ιδανικό στην Κύπρο. Ποδοσφαιριστή που ανήκει στον ΠΑΟΚ. Που ανήκει ακόμα στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Έτσι, να μην το ακούσω. Ακούω καθημερινά. Πήρε ζωντανά λοιπόν για το θέμα του Κλάσου Θανασιάδη και ανέφερε κάποια πράγματα τα οποία ισχύουν για τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Ότι είναι μια ομάδα η οποία έχει γεμίσει με πολλούς μέτριους ποδοσφαιριστές. Και ξέρεις τι σημαίνει όταν έχεις πολλούς μέτριους ποδοσφαιριστές και είναι υπέρβαρο το ρόστερ. Αυτό, ναι, καταλαβαίνω. Ο ΠΑΟΚ πιστεύω ότι καλύπτει τα κενά του με χειρότερες προσθήκες από ό,τι έχει ήδη στο υπάρχον ρόστερ. Καταρχήν η φιλοσοφία του το καλοκαίρι να πάει να πάρει παίκτες από μια ομάδα που έχει οικονομικά προβλήματα έτσι ώστε να μην ξοδέψει πολλά λεφτά αναδεικνύει το γεγονός ότι δεν ήθελε να πάει σε ψηλό μπάτζετ. Δηλαδή, ναι, αυτό ακριβώς πιστεύω. Ποια ομάδα, δεν θυμάμαι, ποια ομάδα ήταν. Την Νύπρο. Πήρα από την Νύπρο. Ναι. Τελείωσε. Δηλαδή, σαν να πάρα από τον Ηρακλή, ας πούμε. Τώρα που θα διαλύσει ο Ηρακλής τον. Ο Άρης παίκτης για να πάρει πρωτάθλημα στην Β' Εθνική. Ναι. Εντάξει, αυτή η Β' Εθνική είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο είναι γρίφος. Δηλαδή, παίζεται στο στοίχημα πότε θα γίνει η επόμενη αγωνιστική. Πότε θα τελειώσει το πρωτάθλημα, πόσες εμβόλυμες θα γίνουν. Φοβερό είναι. Πιστεύω στην Β' Εθνική χρειάζεται και μπαρτοκαπνισμένους ποδοσφαιριστές. Δηλαδή, όχι ποδοσφαιριστές ποιότητας κυρίως. Η Β' Εθνική δυστυχώς την τελευταία δεκαετία. Έχει γίνει λοταρία. Δηλαδή πραγματικά. Δεν ξέρεις πώς θα ανέβει, δεν ξέρεις πώς θα πέσει. Έχει γίνει λοταρία γιατί δεν έχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Δεν ξέρεις πότε θα γίνουν τα παιχνίδια, πότε πρέπει να φορτσάρεις. Οι μεταγραφικές περίοδες στην ουσία είναι μία ενιαία. Δηλαδή μέχρι το Γενάρη έχουν παιχτεί τόσες λίγες αγωνιστικές που μπορεί να κάνεις μπαλώματα το Γενάρη και ξαφνικά να πρωταγωνιστήσεις από το πουθενά. Ή το ανάποδο. Να σου φύγουν παίχτες το Γενάρη γιατί δεν έχεις λεφτά να τους κρατήσεις. Πιστεύω λείπουν τα καλά παιχνίδια Β και Γ εθνικής από την Ελλάδα. Καταρχήν ο κόσμος πλέον δεν έχει αυτό που λέμε το χρήμα να στηρίξει αυτά τα πρωταθλήματα. Επειδή κάποτε υπήρχαν καλές επαρχιακές ομάδες, εύρωστες πληθυσμιακά πόλεις, στηρίζαν τη Β' Εθνική, ναι. Γέμιζαν γήπεδα, Βόλος, Γιάννα, Πάτρα. Από ποια πόλη? Γεννησά. Η αναγέννηση. Μια μαύρη ιστορία του ποδοσφαίρου της Πέλλας. Δεν είναι κρίμα τώρα που η αναγέννηση χάθηκε. Ενώ ανέβηκε στη Β' Εθνική με τα κόπων και βασάνων. Κοίταξε, στην αναγέννηση είχαμε και πολλά λαμόγια, έτσι. Είχαμε νομίζω τη σεζόν 2010-2011 ένα πολύ καλό πρώτο μισό του πρωταθλήματος. Με τα συνεχόμενα διπλά στην αρχή. Με τα συνεχόμενα διπλά στην αρχή. Που ναι, έκανε διαρκώς εκτός έδρας νίκες η αναγέννηση. Ναι, Φωκικό, και στα Ψαχνά. Πολλά διπλά και αρχίσανε μετά να πουλάνε παιχνίδια. Δεν είναι φήμη της πόλης. Αυτά είναι ξεκάθαρα πράγματα. Γιατί στα Γενετσά έχουμε πολλούς καλούς ανθρώπους. Εντάξει, όταν μια ομάδα έχει υλοποιήσει το στόχο της πολύ νωρίς, είναι λογικό να κάνει πελατειακές σχέσεις. Ποτέ δεν έβαψαν δημόσιες σχέσεις. Εγώ αυτό θα έκανα.
Η αναγέννηση όμως δεν είχε την ανταπόκριση που θα έπρεπε από τον κόσμο της. Πάμε, επόμενη γραμμή. Με φυρό προπονητή. Με φυρό προπονητή. Έχει περάσει και από εκεί ο Γιώργος. Ναι. Στα πρώτα χρόνια της προπονητικής του καριέρας, ο Φυρός. Από εκεί μου φαίνεται ξεκίνησε την καριέρα του και έχω την, αίσθηση ότι δεν πήγε, δεν το φώναξε ποτέ το Φυρό ο αγροτικός αστέρας να κάνει τον προπονητή. Νομίζω δεν έχει κάνει θητεία προπονητική. Δεν έχει κάνει προπονητή. Περιμένουμε τον Βαγγέλη να μας μας διαφωτίσει. Ποιο Βαγγέλη? Το ένα και εγώ μοναδικό. Ποιον? Τον οδηγό του κύριο Σάβα. Ναι, ποτέ ο Φυρός δεν πήγε προπονητή στον αγροτικό αστέρα. Ρε μια φορά να μην με πάρουν αυτέρα, είναι δυνατόν? Από εκεί ξεκίνησε και ναι, όμως. Ναι, ναι, ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα κύριε. Καλημέρα. Λοιπόν, επειδή αύριο γιορτάζω, όχι για το Πολυτεχνείο της Εκάλης, του Πανοράματος και, και των Βρυξελών, μάλιστα, γιατί έχω τα γενέθλιά μου, α, θα αφιερώσω ένα πείμα σε όλους τους φίλους του Ηράκλη. Πείμα. Σε πραγματικούς φίλους του Ηράκλη. Ναι. Πάμε λοιπόν. Πάμε. Παράγοντες και οπαδοί κάνανε συμπαιγνία τον Ηράκλη να ρίξουν γάμα κατηγορία. Εκεί που τον βυθίσανε πριν χρόνια κάποιοι τύποι, που ήρθανε από το πουθενά Βαλτί και Μπολσεβίκη. Όταν πρωτοϊδρύθηκε επί Τουρκοκρατίας, είχε σκοπό ελληνικό, μια σπίθα ελευθερίας. Μπάλα δεν ξέραν τι θα πει, τις πάθες ετοιμάζαν και μέσα στη μάχη ρίχτηκαν, σαν λέοντες ουρλιάζαν. Τότε τους Τούρκους νίκησαν και απελευθερωθήκαν και τα ιερά τα χώματα με το αίμα τους βαφτήκαν. Όσοι από τη μάχη γύρισαν, το σύλλογο κρατήσαν για να θυμούνται τους νεκρούς στη γη που πολεμήσαν. Και όλος ο ελληνισμός ποτέ να μην ξεχάσει και η ιστορία με χρυσά γράμματα να τους γράψει. Ένας αιώνας πέρασε και ήρθανε χρόνια μαύρα και οι οχτροί ετοίμασαν σχέδιο να το σβήσουν. Το βάλανε σε εφερμογή, οι πουλα το περάσαν με ανθρώπους που τους στείλανε από το κράτος μέσα. Οι Ηρακλειδείς το παίξανε, τάφο μεγάλο ανοίξαν. Την ιστορία του Ηρακλή μέσα βαθιά τη ρίξαν. Όμως δεν υπολόγισαν ότι υπάρχουν κάποιοι, οι τελευταίοι φρουροί που πάντα ξαγρυπνάνε. Το ρόπαλο σηκώσανε που θάψαν οι αγύρτες, στον τάφο που ανοίξανε θα ρίξουν τους κοπρίτες. Αφιερωμένο εξαιρετικά σε όλους τους Ηρακλειδείς. Καλημέρα. Καλημέρα. Συνέστημα, πόνος, τάφος, θέρμη, πολύ αποδέκτες, ναι, εντός της οικογένειας του Ηρακλή. Πάμε επόμενη γραμμή. Μάλιστα. Πάμε διάλειμμα. Μάλιστα. Η ώρα είναι 1:30. Εάν ακόμη καπνίζεις, άκουσε με προσοχή το μήνυμα που ακολουθεί. Ναι, ναι. Έχουμε ακούσει για πολλές πίπες. Μία όμως εμπιστευόμαστε. Herb. Για όσους κακώς καπνίζουν ακόμη, πίπες Herb συλλέγουν τις επικίνδυνες ουσίες του τσιγάρου χωρίς να αλλοιώνουν τη γεύση του. Τώρα για στριφτά και slim. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Αγάπη μου, σε παρακαλώ, άνοιξε. Δεν είναι αυτό που νομίζεις. Μόνο εσένα αγαπάω, μη μου το κάνεις αυτό, σε ικετεύω ρε πίτσα, σε λατρεύω πίτσα. Αν δεν ανοίξεις, θα φαρμακοδώ πίτσα. Θέλω μία ευκαιρία. Θέλεις πίτσα με ευκαιρία? Deliveras.gr. Ευκαιρίες για πίτσες, σουβλάκια, μαγειρευτά, μπέργκερ, σάντουιτς, καφέ και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή σου για delivery πιο φθηνά από ποτέ. Μπες στο Deliveras.gr, κάνε δωρεάν την online παραγγελία σου και υποφελήσου από όλες τις αποκλειστικές προσφορές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Deliveras.gr. Τώρα και στη Θεσσαλονίκη. Πεινάς. Deliveras. Καλά πίτσα! Άστο! Τη βρήκαμε σουβλάκι. Στη επόμενη διακούβα στρίψτε δεξιά. Πού σου πάει τα μορτισέρ? Σε 2 μέτρα κλειστή στροφή δεξιά. Σε 15 μέτρα στο. Περνάει κοπάδι με πρόβατα. Ουφ, παρατρίχα. Και μου το είπε ο συνάδελφος, μου το είπε. Go the other way. Βγάλε e-way. Επαγγελματίας οδηγός, αποκτήστε σήμερα δωρεάν το e-way από τον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου. Κερδίστε ασφάλεια και οικονομία με τις προνομιακές τιμές e-way. Πληροφορίες στο aegeanmotorway.gr. E-way και φύγα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
Come now, me say. Time for siesta. Festa, festa. Λέγε. Λοιπόν, ο φίλος 923 μας ζητάει την Εθνική Συμφωνή του Παύλου Σιδηρόπουλου. Νομίζω ότι ο Γιάννης θα αναλάβει μετά στο αφιέρωμά του, θα ακουστεί, ίσως και τώρα να ακουστεί. Και ο φίλος 9.01 μας λέει για τον Τριαντάρη, ο οποίος αναλύει γεγονότα του Πολυτεχνείου, ενώ εσύ Κώστα που είσαι απολυτικών, τρως ραδιοφωνικό σύνολο με έκθεση ιδεών. Ο Τριαντάφυλλος μας τα λέει αυτά. Κοίταξε, εγώ δεν συμφωνώ ότι κάποιος πρέπει για να μιλήσει να έχει ζήσει την κατάσταση. Με το ίδιο σκεπτικό δεν πρέπει κανείς να μιλάει για τη θρησκεία, διότι δεν έχει από κοντά τα γεγονότα. Κανείς δεν έζησε το Πελοποννησιακό πόλεμο. Κανείς δεν έζησε, ξέρω εγώ, τον πόλεμο, την επανάσταση του 21. Δεν ζούσαμε, ήμασταν νεκροί τότε εμείς. Θέλω να πω ότι αγέννητος είσαι ο νεκρός. Γιατί άμα πεθάνεις, σαν αγέννητος θα είσαι. Έτσι δεν είναι, γιατρέ? Ναι. Πώς τι θα είσαι. Πάμε στον κόσμο, καλημέρα, ναι. Μάλιστα. Καλημέρα σας, κύριε Ραπτόπουλε. Καλή σας μέρα, κύριε. Καλημέρα και στον φιλοξενούμενο σας, στον γιατρό. Βασίλη θα είστε. Εδώ είναι ο Βασίλης, ναι. Άς, Βασιλάκη. Λοιπόν, παρότι σου την είπε ότι σώζει σκυλάκια, γατάκια κλπ, σου την είπε, αν το κατάλαβες. Γιατί? Αλλά εσύ, από το να σώζει ανθρώπους, καλύτερα σώζει σκύλους. Κοίταξε να δεις. Ενίοτε μπορεί και να σώζει και ανθρώπους που είναι κτίνοι και αυτά, έτσι. Έχουν κτηνόδια στιγμή. Λοιπόν, κοίταξε, ένα σκύλος δεν μπορεί να είναι παλιόψυχος. Άρα σώζεις όποιο σκύλο να είναι. Εγώ αν ήμουν γιατρός, ας πούμε για παράδειγμα, την αμαρτία μου τη λέω, και είχα τη δυνατότητα να κρίνω ποιος είναι καλός και ποιος είναι κακός, θα καταπατούσα το ρόλο του Ιπποκράτη και θα το πατούσα μια ένεση για τον έστελνα διάβαση. Λίγο στο φίλο μας, ο σημαντικότερος ρόλος των κτηνιάτρων ως επαγγελματικός κλάδος και ως επιστημονικός είναι η μελέτη πιθανών ζωανθρωπονώσεων, δηλαδή και η πρόληψή τους και η επιδημιολογική τους επιτήρηση. Δυστυχώς ή ευτυχώς, μάλλον ευτυχώς, ζούμε σε ένα περιβάλλον το οποίο έχει πολλά ζωικά είδη και πολλές φορές υπάρχουν κάποια φαινόμενα, κάποιες νόσοι οι οποίοι μπορούν να περάσουν είτε από τον άνθρωπο στα ζώα είτε από τα ζώα στον άνθρωπο. Γι' αυτό και αναπτύσσεται και στρατηγικές και πλάνα έτσι ώστε αυτά να προληφθούν. Δηλαδή. Τίθεται ένα ερώτημα. Είναι πολύ. Νόσους φοβάται ο κύριος Ραπτόπουλος, του ανθρώπου προς το ζώο ή του ζώου προς τον άνθρωπο? Κοίταξε, εγώ για παράδειγμα. Πονηρή ερώτηση. Εγώ για παράδειγμα, το σκύλο μου μπορώ να τον κολλήσω γρήπη. Ο σκύλος όμως δεν μπορεί. Ναι. Ναι, ανάποδα δεν μπορεί. Δεν κολλάει από τον άνθρωπο γρήπη με τίποτα. Ναι. Κοίταξε, Βασίλη, μπορεί. Ο Κωστής μπορεί να τα κάνει όλα. Είναι άνθρωπος με μεγάλες δυνατότητες και μη σου φανεί παράξενο αν σε καλέσει, ας πούμε, να θεραπεύσεις το σκύλο του από γρήπη που την προκάλεσε εκείνος. Δεν ξέρεις τι σχέσεις έχουνε. Γι' αυτό. Λοιπόν, πάμε τώρα μετά τα. Τις καλύτερες σχέσεις τις έχω με το σκύλο μου. Γνωστό αυτό, τις πάσεις στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Έχει γίνει σλόγγαν πλέον. Λοιπόν. Ναι. Έθεσα ένα ερώτημα. Καταρχάς, έστειλε ένα μήνυμα, στο οποίο δεν ξέρω αν δόθηκε η απάντηση, το τι συμβαίνει τελικά με το ελληνικό πρωτάθλημα και τι χρειάζεται. Μην μας κουράζει μόνο με αυτό το κολοπρωτάθλημα. Άσε μας. Λοιπόν. Άσε εκεί πέρα τα βρήκαν αυτοί τώρα. Θα γίνει μια εβδομάδα, μια πάψη και τελείωσε. Πάμε λοιπόν στον ΠΑΟΚ. Υπάρχει μια οξύμορη κατάσταση η οποία συνεχίζεται χρόνια, από την ημέρα που ήρθε ο κύριος Σαββίδης. Και τουλάχιστον δεν ξέρω αν σας έχει απασχολήσει ποτέ αυτό. Γιατί ο άνθρωπος αυτός, βεβαίως υπόθηκαν κάποιες απαντήσεις, αλλά δεν νομίζω ότι με πείθουν εμένα. Γιατί ο άνθρωπος αυτός, ενώ έχει τόσα πολλά χρήματα, δεν είναι σε θέση να φτιάξει μια μεγάλη ομάδα και ο ΠΑΟΚ θα είναι συνέχεια δεύτερος και θα πελαγοδρομεί έστω και στην τρίτη θέση. Για μένα, η δική μου γνώμη είναι η εξής. Ότι προφανώς δεν δίνει μεγάλη βαρύτητα στον ΠΑΟΚ, δίνει μεγάλη βαρύτητα στις δουλειές του στην Ελλάδα. Απλά υπάρχει και ο ΠΑΟΚ για να φαίνεται τουλάχιστον και εκείνος ως. Είναι μια δευτεράτζα στις δουλειές του, δηλαδή ο ΠΑΟΚ. Ακριβώς εγώ αυτό πιστεύω. Αυτό λες. Γιατί δεν δικαιολογείται Κωστή να έχουν περάσει τόσοι πρόεδροι, να έχουν περάσει τόσα χρόνια, να έχουν περάσει τόσοι προπονητές, όσα χρήματα να έχουν κατασπαταληθεί και ο ΠΑΟΚ να είναι ισόβια δεύτερος. Όπως λέμε, ο Ολυμπιακός είναι ισόβια πρωταθλητής. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Δηλαδή είναι οξύμορο της πάσης, ότι δεν γίνεται. Άρα λοιπόν σημαίνει ότι δεν τον ενδιαφέρει τόσο πολύ, αλλά απλώς θέλει να φαίνεται τουλάχιστον σαν ένας λαοπρόβλητος πρόεδρος, αν θέλετε, πες το όπως θέλετε,
να φαίνεται απλά στην συνεχή δημοσιότητα. Εγώ αυτό πιστεύω, γιατί είναι σε θέση να φτιάξει ομάδα και πώς θα την έκανε αυτή. Αν έπαιρνε τον know-how από άλλες ομάδες του εξωτερικού, να τη φτιάξει σιγά σιγά. Και να μην φτάνουμε σε κάθε φορά και να λέμε τα φταίει ο Ολυμπιακός, ο οποίος ο Ολυμπιακός πάλι είναι 7 βαθμούς μπροστά από όλους, από τα λάθη αυτών και του ΠΑΟΚ και των διοκτών του γενικά, που κάθε φορά βγαίνει πρωταθλητής από τον Οκτώβριο και από τον Νοέμβριο μήνα. Έτσι, όταν δεν φτιάχνεις ομάδα, δεν μπορείς από εκεί πέρα για να κυνηγάς τίτλους. Και θα πελαγοδρομείς από εδώ και από εκεί. Και δεν ξέρω και αν ο Ίβιτς θα μείνει, γιατί και αυτός πάλι είναι σε μια κατάσταση εκκρεμότητες, και τι άλλο μπορεί για να συμβεί. Όταν λοιπόν ο Σαββίδης αποφασίσει και ονειρευτεί έναν ΠΑΟΚ καλύτερο και μεγάλη ομάδα, θα το κάνει. Όσο δεν το θέλει, θα μένει ο ΠΑΟΚ εκεί στη μετριότητα. Σας άκουσα, με ακούσατε, καλή σας νύχτα και καλή πλέον, ας πούμε, γιορτή αύριο, όπως λέτε, σε εντός αγωγικών. Σήμερα, ξημερώνει η μέρα σήμερα. Καταρχήν, εγώ είμαι εναντίον των γιορτών γενικότερα, Χριστούγεννα, Πάσχα, αυτά και τα λοιπά. Δεν είναι γιορτή, ρε παιδιά, αυτή τώρα. Συγγνώμη τώρα, τέλος πάντων. Ναι. Δεν είναι. Έχουν κλείσει πάλι δρόμοι, σκοτώνονται κάτω. Οι γνωστοί άγνωστοι με τα ΜΑΤ κάνουν και άλλη προπόνηση. Και σας ρωτάω το εξής. Τι κάνουν οι αναρχικοί με την αστυνομία, πλακώνονται? Πλακώνονται. Εσωτερικό διπλό έχουν. Είχαν οικογενειακό διπλό έχουν. Έλα, άστα τώρα. Έτσι, πάμε επόμενη γραμμή. Άστε ρε τώρα οι γνωστοί άγνωστοι με τους γνωστούς αγνώστους τώρα. Επόμενη γραμμή. Φάγαμε πολύ παπά σε αυτό το παραμύθι τώρα. Πάμε επόμενη γραμμή. Παίζουν οι αναρχικοί εναντίον των αστυνομικών. Εσωτερικό διπλό. Έλα, Βίλε. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε. Τι κάνετε? Μια χαρά είμαστε. Μια χαρά είμαστε. Αφού έχουμε Τσίπρα πρωθυπουργό, δεν υπάρχει εξέγερση. Βλέπω και ο κόσμος είναι ήρεμος. Ήρεμος πάρα πολύ. Έχει ηρεμήσει πάρα πολύ ο κόσμος. Παλιά κάναμε την ημέρα του Πολυτεχνείου. Μαλλόν, αν σκοτωνόντουσαν, είναι νεκροί έξω. Είναι... Κάνω μια ερώτηση. Μάλιστα. Δύο ερωτήσεις, όχι μία. Ναι. Από ό,τι έχω καταλάβει, όσες φορές έχω ακούσει, είσαι ανθρωποκεντριστής. Δεν διέπεσαι από κάποιο ρατσισμό. Θεωρείς ότι οι άνθρωποι είναι... Είμαι κάτοικος γης. Ναι, ακριβώς. Και πολύ καλά κάνει. Σήμερα πήγα στα Μπαμπάτσικα, για παράδειγμα, και ήταν ένας Βραζιλιάνος. Ήταν ένας Βραζιλιάνος, ο οποίος χόρευε εκεί πέρα, έκανε. Μπήκαμε κι εμείς στο χορό εκεί πέρα, με κάτι πιτσιρικάδες, μια ακαδημία ποδοσφαίρου εκεί πέρα. Βγαίναμε φωτογραφίες, μας έδινε τα χαρτιά ο Βραζιλιάνος. Περνάει ένας φαλαχρός Χρυσαυγίτης εκεί, κοιτούσε με τον Βραζιλιάνο. Καράγκιο, με τον Βραζιλιάνο. Σε πειράζει ο Βραζιλιάνος, λέω. Οι Έλληνες είναι το πρόβλημά σου. Σηκώθηκε, έβγε. Για λέγε. Να συνεχίσω. Ναι, βεβαίως. Ναι, συγχρόνως είσαι και εκτινίατρος. Είμαι, ναι. Προφανώς αγαπάς και τα ζώα πολύ. Εντάξει, στην πορεία ήρθε αυτό, μέσα από το επάγγελμα, τη δραστηριότητα. Ωραία. Δηλαδή δεν μπορούσα 18 χρονών να περνούσα στη σχολή. Δεν είχα ποτέ κατοικίδιο, δεν είχα εξοικείωση με τα ζώα. Προφανώς έχεις τώρα όμως, Δεν είναι το κύριο αντικείμενο της εργασίας μου, είναι λογικό. Ωραία. Ερώτηση. Με όλα αυτά τα δεδομένα που μου δίνεις, είσαι κρεατοφάγος? Εντάξει, είναι η φύση του ανθρώπου αυτή. Περίμενε, δεν είναι στη φύση. Δεν έχουμε κοινόδοντες, δεν το τρομωμό. Το λιοντάρι που τρώει κρέας, το άλλο του ζώο, είναι γιατί έχει κοινόδοντες. Θέμα προσαρμογής είναι το προπτικό. Εσύ το ψήνεις, το συμπιέζεις, το βάζεις 100 μπαχαρικά και το τρως. Άλλο θέλω να σου πω. Είναι απαραίτητο για τον άνθρωπο όμως. Δεν είναι απαραίτητο, γιατί έχουμε στο φάγο 18 χρόνια. Λοιπόν, τι κάνει, λέει. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Είναι αντιφατικό ηθικό. Δεν τρως τρόφιμα ζωικής προέλευσης. Γάλα πίνεις? Τυροκομικά? Πίνω γάλα αμυγδάλου μόνο. Γιαουρτάκι? Γιαούρτι από σόγια μόνο. Δεν είμαι vegan. Άλλο θέλω να σου πω. Πόσο αντιφατικό είναι αυτό? Δηλαδή η φιλόζωη υποτιθέμενη με εισαγωγικά. Δηλαδή το σκυλάκι και το γατάκι είναι οκ, okay, δεν το σφάζουμε. Όλο το ζωικό πληθυσμό. Και το γκουρουνάκι, ας πούμε, να μην έχει δικαίωμα στη ζωή. Ή το μοσχαράκι. Δεν είναι αντιφατικό, ας πούμε. Στα πλαίσια της λογικής πάντα. Το ίδιο με το ψάρι και το δελφίνι, βέβαια. Άμα δεις τη φύση, καταργεί τη λογική στη φύση. Τα πάντα είναι ένστικτο. Τα πάντα είναι ένστικτο. Όχι, λέει, είμαστε υποκριτές που λέμε ότι αγαπάμε τα ζώα, αλλά τα κοτόπουλα τα κατασπαράζουμε. Αυτό λέει. Μεγάλοι υποκριτές, πολύ μεγάλοι. Πάει άλλη, ας πούμε, εδώ στην Κηφισιά με το σκυλάκι και μια να το κάνει και τίποτα, μπα σε κράξει άσχημα και πάει στα καπάκια και τρώει μπριζολίτα, ας πούμε. Κοιτάξτε, ούτως ή άλλως, ο τρόπος με τον οποίο γίνεται πλέον η σφαγή των ζώων, τα οποία είναι είτε. Θα μπορούσε ένα το οποίο ωραίο το λέει, μ' αρέσει, από το πουλίζει αυτό, μ' αρέσει πάρα πολύ, μ' αρέσει, αλλά θα μπορούσαμε να κάνουμε μια συμφωνία. Θα μπορούσαμε να υπογράψουμε
να μην τρώμε κρέατα και να μπορέσουμε να πάρουμε τις πρωτεΐνες. Ψαράκι τρως τουλάχιστον. Το ψάρι. Όχι. Τίποτα, τότε ψάρι. Αφού πεθαίνει και το ψάρι. Όχι, όχι, όχι. Είμαι μια χαρά γέστατο, 18 χρόνια παλιάνη. Το ίδιο κάνει και ο Αλέφαντος, φίλε. Και ο πατέρας μου είναι... Ο Αλέφαντος και έχει να φάει κρέας 17 χρόνια. Κάνει το ίδιο. Και χαίρομαι. Ναι. Αλλά τα συμφέροντα τα ξέρεις καλύτερα εσύ, γιατρέ, δίπλα, ε. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι στο διατροφικό πλάνο του ανθρώπου είναι απαραίτητα το τρόφιμα ζωικής προέλευσης. Υπάρχουν κάποια μενοξέα που δεν μπορεί να πάρει. Ναι, λέει ο φίλος όμως, κάτσε να το ρωτήσουμε. Να ρωτήσουμε, να κάνω μια ερώτηση στο φίλο. Ποια μενοξέα από τα ίδια. Στάσου, φίλε. Είναι τα λεγόμενα παρέμβαση. Κάτσε, κάτσε. Πια πέσαμε, γιατί εγώ τα ξέρω, έχω σπουδάσει. Στάσου, φίλε, εγώ που δεν ξέρω να με. Εγώ προσπάθησα παλιότερα να κάνω το ίδιο με σένα. Το έχεις πει, το έχω ακούσει. Πρόσεξε όμως τι έπαθα. Εγκεφαλικό είναι το πρόβλημα. Άκου να δεις. Πάω προπόνηση. Μια μέρα, τη δεύτερη μέρα, στη δεύτερη προπόνηση ένιωθα κομμάτια. Δηλαδή, φαινότανε ότι ο οργανισμός μου αποζητούσε το κρέας. Δηλαδή, είχα κομμάρες ρε παιδί μου, πώς να σου το πω. Δεν είχα δυνάμεις, πώς να σου το πω. Και αυτό το πράγμα με έκανε να το εγκαταλείψω το εγχείρημα. Ρώτησα τον Αλέφαντο, εσύ Νίκο, λέω, αφού γυμνάζεσαι. Είναι δικός μας. Πώς? Είναι δικός μας, δεν τρώει κρέας. Ποιος? Ο Αλέφαντος δεν τρώει κρέας. Τα τελευταία δεκα... Ναι. Θέλω να πω όμως ότι κάθε οργανισμός έχει διαφορετικό μεταβολικό προφίλ. Πώς θα ζήσω εγώ με τόση γυμναστική χωρίς κρέας? Υπάρχουν οργανισμοί που έχουν δυνατότητες οι οποίοι, ρε παιδί μου, δεν χρειάζεται να πάρουν τρόφιμα ζωή. Το προσπάθησα. Για να δημιουργήσουν Ναι. Για τα λουλούδια λέει, για τα φυτά, τα οποία τα χρησιμοποιούμε στα ανθοπολία. Και αυτό είναι μια αφαίρεση ζωής θεωρητικά. Δεν είναι έμψυχο όμως όπως το ζώο. Το ζώο είναι έμψυχο. Καταλαβαίνει ότι πεθαίνει. Είναι εμβιών. Παράγει τοξίνες. Είναι εμβιών. Το φυτό όμως δεν έχει τοξίνες. Δεν παράγει αδρεναλίνη. Πώς δεν παράγει τοξίνες? Δεν παράγει ενδροφίνη. Φίλε μου, αδρεναλίνη το λένε οι Αμερικάνοι. Ορμόνη είναι. Εντάξει, μην μαλώσουμε για τα φυτά, το πάμε τόσο μακριά. Αλλά η ερώτηση δικιά μου είναι η εξής. Εγώ που πάω 4 φορές την εβδομάδα και κάνω σκληρή γυμναστική. Και κάνω δουλειά η οποία θέλει, πώς το λένε, να ένταση. Πώς εγώ μπορώ να ζήσω χωρίς κρέας? Δώσ' μου τη λύση, άκουμε λίγο. Δώσ' μου τη λύση και θα το ακολουθήσω. Θα σου πω τώρα αμέσως. Για πέμπω. Θα σου δώσω δύο απαντήσεις. Ναι. Αν μπει στο ίντερνετ και δεις vegan, χορτοφάγους, bodybuilder-άδες, θα σου φύγει το κρανίο. Αν κάτι ο bodybuilder-ας χωρίς κρέας και τρώει καμιά ουσία, καμιά ένεση, τότε ναι. Εγώ ένεση δεν θέλω να πάρω. Και δεύτερον, ναι. Ο Σέρβος, ο τενίστας, ο νούμερο 1, πώς λέγεται? Τώρα είναι στο νούμερο 2 ο Τζόκοβιτς. Τον πέρασε ο Μάρι. Στο ATP Ranking. Έχω πάει στο Μονακό, έχει και εστιατόριο στο Μονακό. Βρείτε το στο ίντερνετ. Vegan. Είναι χορτοφάγος ο τύπος. Μια χαρά τον βλέπω. Μήπως παίρνει καμιά ντόπα όμως, λέω. Δεν τον κόβω να παίρνει ντόπες, δεν είναι πρισμένος. Αυτό. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Τελικά δεν μου έδωσε απάντηση, δεν μου έπεισες, γιατρέ. Όχι, εδώ τα βασικά μνοξέα τα ξέρουμε όλοι ποια είναι. Όσοι σχολούν. Δεν τα ξέρουν, εγώ. Περισσότερο κόσμο τα ξέρει, εγώ τα ξέρω όμως. Για τους σαρκοφάγους οργανισμούς όπως και ο άνθρωπος. Δεν μου είπες ποια μνοξέα όμως, αυτά απαραίτητα. Δεν μου είπες ποια. Ονόμασέ τα μου να δω. Βαλίνη, θρεωνίνη, ισολευκίνη, στιδίνη, λυσίνη, λευκίνη, μυθιονίνη, τρυπτοφάνη, φινερανίνη. Και για κάποιον. Τρυπτοφάνη δεν έχουν τα τέτοια, τα ξηρή καρπή που είναι φουλ. Πού θα βρει μεγαλύτερη περιεκτικότητα τρυπτοφάνη, στο κρέας ή στους ξηρούς καρπούς? Δηλαδή, θες να πεις ότι εγώ με τρώγοντας ξηρούς καρπούς καλύπτω και μπορώ να πάρω δυνάμεις και να ασχοληθώ και να. Αυτό λες. Θα έχει ξηρούς καρπούς, θα έχει και φύτρα, πήγαινε για προπόνηση και άμα πέσεις κάτω θα με βγάλει εκεί να με ξεφτύσει. Σου... Να φάω ξηρούς καρπούς και τι άλλο? Και φύτρα, φύτρα. Τα ξέρει γιατρός διπλά μας. Τι τα φύτρα, ρε. Ξέρει γιατρός, ξέρει, είμαι σίγουρος. Έγινε μπόι. Φύτρα. Φίλια, τα λέμε. Με ενδιαφέρει η άποψή του, με ενδιαφέρει η διαφορετικότητα. Το επιχείρησα, δεν τα κατάφερα και το έριξα στο Κοτόπουλο κι εγώ. Καλημέρα. 5 στη γραμμή. Ναι. Καλημέρα, Γαπτόπουλε. Καλημέρα, φίλε. Πού είσαι, δικέ μου, τόση ώρα περιμένω, τι κάνεις? Ποιος είναι? Εγώ είμαι. Εσύ ποιος είσαι? Αν νόμιζα ήσουν το Λαμόγιο Βάζελος, μοιάζουν πολύ φωνές. Όχι, κύριε Πλάκα, με κάνεις τη Βάζελος, εδώ πάω κάρα είμαι. Γεια, λέγε. Σε παίρνουμε από ένα σπίτι εδώ, καλοφύτικα είμαστε. Μάλιστα. Αράζαμε και λέμε τι να κάνουμε, ας πάρουμε το Ραπτόπουλο να τηλέφωνο να δούμε τι γίνεται. Καλά κάνατε. Τσιγαράκι.
Έλα. Τσιγαράκι, λέω. Τσιγαράκι, ναι, εννοείται. 100%, ναι. 150%. Ζάχαρη. Θέλω να πω κάποια πράγματα τώρα για το 31, φίλε μου. Ποιο 31? Του ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Δεν θέλω να πω το όνομά του, ούτε καν να το πω. Θέλω, αυτό θέλω να σου πω, να φύγει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Το 31, ποιο θα φοράει στον ΠΑΟΚ, κάτσε να δούμε. Δεν τον ΠΑΟΚ καθόλου, φίλε. Το 33 φοράει. Ο Κλάους το 33 φοράει, φίλε. Το 31 το Βούλγαρο. Όχι, 31, Τζαβέλα, άκουσε με. 31. Ναι. Άσε με τώρα, ο Σπόρος πολύ καλύτερος είναι. Γιατί το φάγανε, πρώτα τους λίγο. Ποιος είναι ο Σπόρος, ο Κάτσε? Ο όχι βρε ο Κάτσε. Ποιος? Αυτός που έπαιζε κεντρικός αμυντικός. Και που έγινε ο Τζαβέλα τώρα και κεντρικός αμυντικός. Το είδαμε και αυτό. Το Χατζησαΐα θα λέει. Χατζησαΐα λέει. Άναγιά σου, ξέρεις. Ναι. Έχω άδικο σε αυτό. Κοίταξε, ο Χατζησαΐας παίζει δεξί στόπερ. Να πεις ότι πήρανε 500.000 το Βαρέλα αυτό τον Αρκουδιάρη και φάγανε τον Χατζησαΐα, να το δεχτώ. Το σκλάβο και αυτό, να άστο τώρα, τι με λες, τα πλάκα με κάνεις. Σκλάβο. Περέιρα βασικό θέλω και τίποτα άλλο, να ξέρεις αυτό. Σαν τι όμως, σαν εννιάρι ή σαν επτάρι? Σαν εννιάρι, φίλε μου. Το Σαλμπικίδη πίσω τον ήθελες? Το Σαλμπικίδη καλά είναι εκεί που είναι, ας κάτσει εκεί που είναι. Έχω τον Τζάλμα κάπως, ναι. Τζάλμα κάπως εννοείται. Βέβαια. Και Αθανασιάδης Μπούλο και αυτός εννοείται. Φτάνει παρακάρα, όλα κομπλέ, όλα ωραία, αλλά μέχρι εκεί, φίλε μου. Δηλαδή να βάλουμε δεξιά Τζάλμα κάπως, αριστερά Ροντρίγκες, σέντερ φορ τον Περέιρα και δεκάρι ποιο να βάλουμε? Να βάλουμε καλύτερα δεκάρι τον Περέιρα και να πάρουμε ένα σέντερ φορ της προκοπής. Α, να παίξουμε δηλαδή 4-4-2 με Περέιρα και να παίξουμε λίγο όμορφο ποδόσφαιρο, όμορφο ποδόσφαιρο. Είσαι σκληρό, φορατλέ. Σκληρός, φίλε, τώρα. Έτσι είναι τα πράγματα. Πώς θα πάρουμε ένα σέντερ φορ? Αρχηγός είναι ένα. Αρχηγός δεν είναι κανένα. Αρχηγός είναι ο Κούδας, ο Σαλμικίδης και ο Θανασιάδης. Αυτοί ήταν οι τρεις και άλλοι δεν θα το δεχτούν και όχι. Κατανοητό. Κατανοητό. Αλλά... Το φάγατε το Σάρτ, να πούμε. Άντε βρε. Το φάγατε. Οικογένεια έχει ο άνθρωπος. Άντε βγαίνετε κομπλεξική να πούμε εδώ πέρα, να οξύδες. Άντε να πούμε. Κανονικά. Μπορώ άλλο. Δεν μπορεί άλλο. Έχετε καλύτερα. Τι να πούμε τώρα, τι να πούμε γι' αυτό. Φτάνει τον έμβριο μήνα από οξύς και βγάζει κραυγές από την Επτάλοφο, δύσκολα είναι τα αυτό πράγματα. Αυτό δεν είναι από οξύς δίπλα, γριά είναι. Α, γριά είναι. Πονάω. Πονάς, Έτσι είναι όταν πεθαίνει ο άνθρωπος που πονάει. Δεν παρακαλώ. Πονάει, πονάει. Άτομα αυτό, αλλά δεν υπάρχει εδώ. Πόσα άτομα είστε στο δωμάτιο? Τέσσερα. Πέντε. Καμιά γυναίκα. Καμιά γυναίκα έχετε μέσα στο δωμάτιο? Δύο γυναίκες έχουμε και είμαστε και τρία άτομα. Απλά η μία είναι μέσα, δεν ακούει. Ζάχαρη την περνάτε. Ήταν η απογευματινή βάρδια. Μ' αρέσει ότι γυρίσαμε τη διασκέδαση τα παλιά τα χρόνια. Δεν έχουμε φράγκο να βγούμε έξω και τη βγάζουμε στο σπίτι. Σωστός. Ναι. Εμείς τη βγάζουμε. Αυτές τώρα τι να βγάλουνε. Αυτές τώρα τι να κάνουνε. Οι παλιές γκόμενες είχαν την ωραία τη ζωή, να πούμε. Πριν 20 χρόνια διακοποδάνεια, εξωτερικά, ιστορίες, Τζαμάικα. Πες τώρα δική μου, πες τώρα δική μου, τα λέω και δεν μ' ακούνε τόσο καιρό να πούμε. Πόσες χιλιάδες φιλικά. Μα μας αρέσουν οι γυναίκες παλιά σχολής, αδερφέ. Ναι. Συγγνώμη κιόλα να πούμε. Εντάξει. Να είναι λίγο μεγαλύτερη γυναίκα, να σε μάθει τα πράγματα σε αυτήν την ηλικία που είμαστε. Πόσο εντονίστε. Δεν γίνεται τώρα, είμαστε τρία άτομα, 34 χρονών. Θέλουμε μια 45 να μας μάθει κάποια πράγματα σε παλιά σχολή. Θε να βλέπει τον καθρέφτη κυταρίτιδα, μου φαίνεται. Έγινε, ρε φίλε. Θε να βλέπει τον καθρέφτη κυταρίτιδα. Και ραγάδε θε να βλέπει, Δεν θε να βλέπει νέα γυναίκα. Ρε το γιατρό, ρε. Ραγάδε θέλει να βλέπει. 45 άρα, ναι. Να του γδυθεί εκεί να έχει τα. Που σπάνε τα αγγεία, Ρε το γιατρό, ρε. Πάνε μετά τα λέιζερ εκεί. Στον πανιώτη το γιατρό και φτιάχνει. Ακούμε έτσι, ωραία πράγματα. Πάμε σε ένα φίλο ακόμα, ναι. Ναι, με ακούτε? Σ' ακούμε, κύριε, σ' ακούμε. Είμαι ο Τζίμης ο Σαμαράς. Γεια σου ρε Τζιμάρα. Γεια σου ρε Τζιμάρα, τι κάνεις? Είμαι 84 ετών τώρα. Ξέρω ρε Τζιμάρα και είσαι προς το αεροδρόμιο κάπου. Μπράβο, και που έχω τα 150 σκυλιά. Τα 100 σκυλιά που έχεις ρε Τζιμάρα. Καθέστε όλα, ναι. Περαία είσαι, μου φαίνεται, έτσι μου λέει ο Γιάννης. Μπράβο, μπράβο. Ναι, ρε Τζιμάρα. Και είμαι 40 χρόνια βίγκαρ, χορτοφάγος.
Ναι. Ανήκω σε μια ηλική αίρεση και ζω μόνο με χόρτα και τέτοια. Ρε Τζίμι, να κάνω μια ερώτηση. Ναι. Άμα εγώ τώρα τρώω ένα μήνα, δεν τρώω κρέας. Και πάω σε ένα διάδρομο μετά επάνω, τρέξω 5 χιλιόμετρα και πάω να κάνω κοιλιακούς και πάγκο. Θα σηκώθει ο πάγκος, ρε φίλε. Η δουλειά μου είναι αυτή. Πως χάνεται η δύναμή μου, ρε εσύ. Δηλαδή νιώθω αδύναμος αν δεν φάω κρέας. Όχι. Πως όχι, αφού χρειάζεται ο οργανισμός. Τι να φάω. Πρώτο, όχι. Όχι. Καθόλου. Καθόλου κρέας, τίποτα. Σου λέω 40 χρόνια δεν τρώω τίποτα. Οτιδήποτε ανήκω σε αυτή την αίρεση, στο Σάι Μπάμπα, ό,τι έχει δύο μπάτσες και προέρχεται από γονείς, απογορεύεται να το φορέσει στη ζωή. Και ζω, υπάρχουν όσπρια, υπάρχουν χίλιες διατροφές. Ρε εσύ Τζίμι, Τζιμάρα, θα πάω στο σάκο να κάνω εκρηκτική προπόνηση. Πώς θα βρω κουράγιο εγώ, τι ενέργεια θα πάρω. Μια να φάω ρε Τζιμάρα. Μια μέρα θα βρεθούμε. Ναι. Θα βρεθούμε και θα σου δώσω όλα τα μυστικά. Όχι μυστικά, ναι. Ο τόπος του λέγει, ναι. Ναι. Κατάλαβες. Έχω απορία ρε Τζίμι, πήγα να το κάνω και δεν τα κατάφερα. Όχι. Δεν τα κατάφερα, τι να σου πω, ψέματα. Θα σε βοηθήσω εγώ. Θα σου πω ορισμένα πράγματα που θα εκπλαγείς. Μακάρι ρε Τζίμι, αλλά μακάρι μου δώσει τα φώτα σου. Γιατί εδώ ο γιατρός, ο κτηνίατρος λέει ότι χρειάζεται στην διατροφική αλυσίδα το κρέας. Χρειάζεται. Στο μεταβολικό προφίλ του ανθρώπου είναι απαραίτητη και η κρεατοφαγία. Οι περισσότεροι κρεατοφάγοι έχουν καρκίνο στο προστάτη. Οι περισσότεροι κρεατοφάγοι. Απεδείχθη με τις τελευταίες μελέτες που γίνανε στην Αμερική, εκεί που μεγάλωσα. Ναι. Και εκεί που σπούδασα. Κατάλαβες. Εκδικείται η φύση το ζώο και αυτό το οποίο έχει ψυχή, κατάλαβες, έχει αισθήματα κτλ. Κτλ. Βέβαια, είναι ολόκληρη ιστορία. Είναι όλες ολόκληρες. Θα σου δώσω ένα βιβλίο ειδικό, ένα ειδικό βιβλίο το οποίο άμα το έχεις χρώμα κτλ. Το μελετήσεις, θα πάρεις την πλάκα σου. Σόπα ρε Τζίμι. Βέβαια, 40 χρόνια είμαι χορτοφάγος και θυμάσαι είχα το μεγαλύτερο γυμναστήριο στα Βαλκάνια. Αφού ερχόμουν και έκανα προπόνηση ρε Τζίμι. Λοιπόν τώρα τι συζητάμε. Και στη Μαρτίου με τις σάουνες, με τα αυτά, με τα μασάζ. Βέβαια, και ακόμα γυμνάζουμε. 84 και ακόμα γυμνάζουμε. Τρέχεις, περπατάς. Τι τρέχω, τι σάκο χτυπάω. Τι μπάγκο κάνω, τι. Τα πάντα όλα. Βαράς άκο, ρε σκύλε. Βαράω σάκο, βέβαια. Και η ζωή μου βγήκε σε δύο DVD που έξανε στην Αμερική. Στο Χόλιγου, στο Λάρι Κίνγκ. Με κάλεσε ο Λάρι Κίνγκ και πήγα στο Λος Άντζελες. Δεν μας ενημέρωσες, ρε Τζίμι. Τα έχω. Θα στα φέρω. Όποτε γουστάρεις. Θα στα φέρω. Έτσι. Θα πάρεις την πλάκα σου. Έχουν παίξει όλα τα κανάλια στην Ευρώπη. Με τα γλωσσισμένα. Στη Γαλλία η Brigitte Bardot. Να ρωτήσω κάτι. Είναι σε συνεχή επικοινωνία με την Brigitte Bardot. Γαλακτοκομικά τρώμε. Γιαουρτάκι. Αλλά εντάξει. Τι τρώμε. Και αυτό απογορεύεται. Κατάλαβα. Και γιαούρτι και γάλα. Ριζόγαλα. Εμένα το πρωινό μου είναι ταχύνι μέλι. Ταχύνι μέλι. Ανάμεικτο, κατάλαβες. Και όλα αυτά να είναι όλα να είναι βιολογικά. Και οι βιταμίνες A, D, όλες αυτές οι λιποδιαλυτές βιταμίνες που είναι σε ζωικά λείπει μέσα, η A, D, K, πώς τις παίρνουμε. Φρούτα, λαχανικά, πάντα θα αποφλειωμένα. Διότι περιέχουν φοβερές δόσεις από δηλητήριο, από φυτοφάρμακα. Ο γιος του φίλου μου 18 χρονών πέθανε από πράσινη σαλάτα, η οποία είχε πάνω φυτοφάρμακο 800 φορές περισσότερο από το κανονικό. Είναι ολόκληρη ιστορία. Κατάλαβες. Τζιμάρα, σε αγαπώ πολύ. Να θα τα πούμε από κοντά να προλάβουμε. Ναι, έγινε. Φιλιά. Έγινε.
Πώς το εξηγείς, λέει, γιατρέ? Εντάξει, σίγουρα υπάρχει ένας συνδυασμός διατροφής με φυτικής προέλευσης. Είναι κοτοπουλάκια, κοτόπουλο σαλάτα, κοτόπουλο σαλάτα. Εντάξει, αλήθεια είναι τα κρέατα έχουν όλες τις πηγές των βασικών αμινοξέων. Τώρα με συνδυασμό συγκεκριμένο. Εντάξει, το κόκκινο κρέας, πολλοί λένε ότι δεν πρέπει να το τρώμε πολύ συχνά για το κόκκινο κρέας. Τώρα κοτόπουλο, γαλοπούλα, δεν ξέρω. Υπάρχει μια ισορροπία στην τρόφιμα ζωικής και φυτικής προέλευσης. Καλημέρα, κύριε. Έλα, ραπ. Έλα, βίλε. Έλα εδώ τώρα από την εξωτική Πολύχνη. Ναι. Καθόμαστε εδώ με τα παιδιά τώρα. Εδώ το φλαράκι εδώ τώρα τραβάει η Καϊλέ, να πούμε. Καϊλέ. Με την κοπελιά εδώ, ναι. Είναι εδώ η κοπελιά? Δεν είναι εδώ η κοπελιά, μα ήταν θα μιλούσαμε. Τώρα έγινε εδώ, μάλωσε και τώρα. Είναι έφυξε, υγεία. Είναι υγεία να μαλώνεις με την κοπελιά. Άλλο να μαλώνεις, άλλο να χωρίζομαι. Έτσι δεν είναι? Εδώ τώρα τον έχουμε χάλια, να πούμε. Και δεν ξέρουμε τι θα τον κάνουμε. Εσύ τι λες τώρα? Άκου τώρα, είναι περίεργο το σκηνικό. Ήταν αδερφή φίλου και έγινε τώρα μπέρδεμα και σούξου μουξου και καταλαβαίνεις τώρα. Και δεν αδερφή ξέρουμε τι θα φίλου. Τώρα. Αδερφή φίλου. Σε τι ηλικία μιλάμε τώρα? Είμαστε πιτσιρίκια ακόμα, 20-21 εκεί. Δεν χρειάζεται να στεναχωριέστε. Έχετε μπροστά μια ολόκληρη ζωή. Έχετε να γνωρίσετε γυναίκες. Εκεί την έβρισε λίγο. Ανεξάρτητοι είμαστε οικονομικά. Όχι ακόμα. Ανεξάρτητα οικονομικά, εγώ ναι, και οι περισσότεροι. Εντάξει, το παλικάρι έχει. Δηλαδή έχουμε δικό μας budget. Δικό μας budget έχουμε. Και αυτοκίνητο σπίτι δεν έχουμε, αλλά εντάξει. Καλό είναι αυτό. Πάμε στην επόμενη διαδικασία. Δεν χρειάζεται. Την επόμενη... Εννοείται τι. Άμα έχει budget, άμα έχει ομορφιά και νιάτα. Έχει προσόντα πολλά. Ρε φίλε, 20 χρονών και κλαις για μια αγάπη σου χαμένη. Ξέρεις κάτι? Ξέρεις πόσες γυναίκες έχετε να γνωρίζετε μέχρι να ψοφήσετε? Στο άλφα είστε ακόμα. Ουα. Και εσύ είμαστε όπως είμαστε. Το παλικάρι είναι ωραίο. Εγώ είμαι. Εγώ τι κάνω? Τι κάνεις? Γιατί τι έχει? 20 χρονών 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 τι κάνεις?